Ένα λεπτό έτσι το πάμε. Ένα λεπτό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ακούω από το ένα αυτή, δεν ακούω καλά. Πες να πήρε λίγο υγρασία το αυτάκι μου. Είναι να πει. Κούφωμα είναι για να πήρε λίγο υγρασία. Παίρνει, παίρνει. Καμιά φορά δεν βγαίνει από το μπάνιο και ακούς λίγο περίεργα. Και ακούς λίγο. Κάνεις λίγο το κεφάλι μέσα, το κουνάς. Νιώθεις μια σταγόνα να βγαίνει από το αυτό. Που βγαίνει ζεστή, έτσι. Ναι, ναι. Το νιώθεις μέσα σε όλο το κεφάλι. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα. Για μένα, καλή εβδομάδα. Δεν ετοίμασα το επιστροφές καταστροφές. Α, σιγά μου, ρε. Σιγά μου, ρε. Να μας την πείτε κατευθείαν. Ναι. Να κάνουμε υποχρεωτικές. Επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ναι. Υποχρεωτικές επαγγελματικές. Είμαστε και σε prime time εκείνη την ώρα η εκπομπή. Γι' αυτό μεσολαβούν και άλλες δουλειές. Τι κάνετε? Καλά είμαστε, τι κάνετε εσείς? Καλά, καλά, σε γενικές γραμμές. Αν και είναι μια μέρα έτσι περίεργη για μένα. Και το βράδυ είναι περίεργο βασικά. Γιατί? Δεν το σκέφτηκα καλά, να σου πω την αλήθεια. Χτες δηλαδή δεν το σκέφτηκα καλά. Σήμερα δεν έπρεπε να έρθω. Ναι, όχι. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Σήμερα, αλλά ναι. Γιατί έτσι? Θα σου πω, θα το καταλάβεις βασικά στη συνέχεια. Και με το τραγούδι που σου ζήτησα να έχεις backup. Ναι. Να πούμε ότι έχει μια δροσά έξω. Δροσά? Ναι. Έχει μια δροσιά, 20 βαθμούς εγώ βλέπω. Εντάξει, είχαμε και 18 την προηγούμενη εβδομάδα κάποια στιγμή. Αλλά γενικά έτσι έχει μια ψιλοσυννεφιά έτσι. Ναι. Στα πέρατα του ουρανού. Οπότε όσοι βγείτε έτσι τώρα νωρίς, πάρτε κάτι έτσι μαζί σας. Καμιά ζαμπονοκασερόπιτα, κανένα. Ναι, εκπληκτική σπανακοτηρόπιτα έφαγα. Εκπληκτική. Και ξέρεις, είναι εκείνη η ωραία στιγμή που θα δαγκώσεις, θα δαγκάσεις. Ναι. Θα δαγκάσεις την. Δάγκαγα που λένε και αυτοί. Την σπανακοτηρόπιτα, τη χωριάτικη. Ναι. Και θα δεις στην επόμενη μπουκιά. Ότι έχει τυράκι. Ότι έχει μεγάλο κομμάτι τυρί. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια ναι. Την έχω πατήσει από τις 50 φορές. Περίπου τις 5. Δεν είχε καθόλου τυρί. Δηλαδή μία στις 10. Αυτό το κομμάτι τυρί που θα το δω πάνω-πάνω στην επόμενη μπουκιά να μου πέφτει, ρε φίλε. Και είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Να σου πέφτει γενικά είναι πολύ χειρότερο. Ναι, ναι, ιδίως το τυρί στις πανακοτηρόπιτες. Α, ναι, το τυρί. Ναι, το τυρί. Αυτό. Ναι. Να πούμε ότι ακούτε Φρέντο Κωνσταντίνο. Α, ναι, Φρέντο Κωνσταντίνο. Ακούτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Ζωντανά. Είμαστε 6 και 5 το πρωί. Ξημέρωμα 23/6 ναι. 2020, 175η μέρα του έτους. Ανατολή Ηλίου. Νόμιζα εκπομπή και λέω, εντάξει, δεν προλάβαμε. Ανατολή του Ηλίου στις 6:01. Άρα πρέπει να αρχίσουμε ένα λεπτό αργότερα την εκπομπή πλέον. Καλά, με το πάμε έτσι. Κάποια στιγμή θα ερχόμαστε για 5 λεπτά. Ναι, ναι, κάποια στιγμή θα ερχόμαστε κατά τις 8. Ναι. Και Δύση Ηλίου στις 8:52 το βραδάκι. Γιορτάζει η Αγρυπίνα. Άγρη πείνα. Αυτό ξέρεις είναι αυτό που δεν μπορείς να κοιμηθείς γιατί πεινάς. Μένεις άγρυπνος από την πείνα. Άγρη πείνα. Αυτό. Άρα φίλε. Θα σας μάθουμε εδώ λέξεις και πώς λέγεται αυτό. Γλωσσολογία. Ετυμολογία. Ετυμολογία, γλωσσολογία. Ναι, γλωσσολογία. Λοιπόν, Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλια και ο Βάρβαρος. Ο Κόναν. Χρόνια πολλά στον Κόναν. Συγγνώμη, υπάρχει και βαρβάρος εκτός από βαρβάρα. Ναι. Η βαρβάρα γιατί γιορτάζει, ας πούμε. Είναι μόνο βαρβάρος σήμερα, ναι. Γιατί άντε μην έχει νεύρα. Λοιπόν, επέτει είναι Διεθνής ημέρα χειρών. Χείρες, έτσι, όχι των γουρουνιών. Χειρών, με ήττα. Ναι, με ήττα. Λοιπόν, είναι η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία. Όχι. Στην Ελλάδα. Είναι Ολυμπιακή ημέρα. Χρόνια πολλά. Τριλετό. Αυτό. Ναι. Αυτή Ολυμπιακή ημέρα. Εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα στην παραμονή του Αγιανιού. Γιατί αύριο είναι το Αγιανιού, ας πούμε. Όχι. Αλλά τότε γιατί λέει παραμονή του Αγιανιού. Όχι του Αγίου Ιωάννη, του Αγιανιού. Τι είναι αυτό που λέμε, Χάσου. Ναι. Η μέρα της νίκης στην Εστονία που τιμά τους αγώνες της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία. Ναι. Και είναι η μέρα του πατέρα. Την Κυριακή δεν ήταν η μέρα. Πάλι. Ναι. Είναι η μέρα του πατέρα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Αυτές δεν το γιορτάσαμε. Και δεν το γιορτάσουν σήμερα. Καλό ναι. Κάνουν ένα τουρνουά αυτή. Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Γι' αυτό, άμα σας ρωτήσουν ποτέ τι κίνδυνο έχει η Πολωνία με την Νικαράγουα και την Ουγκάντα.
Ναι. Να ξέρετε τι γίνεται. Αυτά, είναι παλιωμερολογίτες. Αυτά μου αρέσουν τώρα. Αριστοκλέος που είπαμε, βεβαίως. Οδός. Αριστοκλέος Πρεσβύτερου Δημητριανού Διακόνου και Αθανασίου Αναγνώστου. Η επίσκοπη είναι αυτή. Εν Σαλαμίνη της Κύπρου Αθλησάντων. Ήταν αθλητές. Αθλητικό στην Πυρογατρό 7,4. Ήταν αθλησάντες αυτοί που είπαμε τώρα. Και εννοείται θα πούμε και για την Καθολική Εκκλησία ότι είναι της Αγίας Έθελδε. Πάμε άλλη μία. Κατ. Της Αγίας Εθελδρέδης. Εθελδρέδη. Ναι, έχει τώρα εφέ και μετά έχει λάμδα, δέλτα και ρο. Ρε, Εθελδρέδη είναι η προστάτηδα των πασχόντων από ασθένειες του Λάριγκα. Ναι, η μισή παραγωγή του Λίμπερο θα μπορούν να την πούνε άρα για την Εθελδρέδη. Να την αφήσω εδώ χαρτάκι. Να τη διαβάζει ο καθένας. Μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στις Εθελδρέδες. Ναι. Ναι. Όλοι έχουν μια φίλη Εθελδρέδη. Ο Λάμπης γιορτάζει. Ο Λιβεράτος. Αυτό είναι, είναι του Αγίου Λιβεράτου. Α! Λιβεράτος. Λιβεράτο έχω στρατό εγώ ένα φίλο. Ρε. Όχι Λιβεράτο. Λοιπόν, και πάμε στα δύσκολα. Πάμε στα δύσκολα. Κωνσταντίνε Τσίψου. Ναι. Πάμε στα δύσκολα. Γεγονότα. 1878. Όλε. Οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. Mm. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον Βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερντέν. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Α, γι' αυτό είναι Ολυμπιακή ημέρα. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Καμιά σχέση με τον Βικελίδη, όχι. Χθες γιόρταζε όμως ο Κώστας Βικελίδης. Αλήθεια. Ναι. Α, και σήμερα ο Δημήτρης Βικέλας, Έλληνας που αναλαμβάνει κτλ. Τυχαίο. Αύριο ο Βικελόπουλος. Ναι. Το 1902 το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Δεν την είχα ακούσει ποτέ, την Daimler. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek. Ωραίος σεντερφόρ αυτός. Αυστριακός. Ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο. Γιατί δεν είπε μεθαύριο. Στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του, σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Την κόρη του τη φώναζε και σημαίνει ο Βέλος. Αυτό το τραγούδι πήγε για κάποιο λόγο. Άλλη Βγερατός. Ωραίες εποχές της Χάντρες παλιά. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1960... Καλή φέτα δεν έχει η Δοϊράνη, τι έχει. Λίμνη έχει. Και φέτα δεν έχει. Κάτι έχει σε φαΐ δεν νομίζω η Δοϊράνη, δεν ξέρω. Σίγουρα θα έχει. Δοϊράνη. Κάμια πέστροφα, Σολωμό, τίποτα. Α, μας πούνε φίλοι. Ναι. 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον. Και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Παλιά ανθίσταντο η πολιτική μας. Τι είναι το αντίσταται, δεν είναι. Ναι. Στο Αμερικάνο τώρα πρόεδρο του είπε και μην κάνει μάλλον και με το Κυπριακό. Ναι. Εντάξει, και από τότε το έχουμε λύσει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ανθίσταντο. Τώρα δεν ανθίσταντο. Τώρα. Λοιπόν, είναι η τελευταία φορά που διαβάζω σαν σήμερα από αυτό το συγκεκριμένο site. Μην το σπάσω. Ναι, μην το σπάσω. Δηλαδή έπρεπε ήδη να το έχω σπάσει. Ναι. Το 1997 ο διάσημος ηθοποιός, θα καταλάβετε μετά γιατί, ο διάσημος ηθοποιός Μάρλον Μπράντο που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος του ομίλου Λάτσι μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν το έχει στάγει στο σαν σήμερα. Γιατί το έχει μετά θα σου πω. Λοιπόν γεννήσεις το 1908. 8 Καραγάτσης. Γνωστός φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνας συγγραφέας. 1912 Αλάν Τιούρινγκ. Αυτός που έκανε τους υπολογιστές, ο Αλάν Τιούρινγκ. Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής. Με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Άντε. 1936, γεννήθηκε σαν σήμερα ο Κώστας Σιμίτης. 36. Ναι. Είναι 84. Σόπα. Είναι 84 ο Σιμίτης.
Συγγνώμη, βγάλαμε 70 χρονών πρωθυπουργό τότε. Γιατί, ρε, το 2000, πότε, το 96, 60 χρονών. 60 χρονών. 60 χρονών. Κοτσονάτο. Στον άνθρωπο. Διετέλεσε, λέει, πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Θάνατη, 1995, ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολυμιελίτιδας. 2005, ετοίμασε το τραγουδάκι μου που σου ζήτησα μετά από αυτό. 2005, Μανώλης Αναγνωστάκης, Έλληνας ποιητής, γνωστός ποιητής. Και 1996. Α, σήμερα είναι το... 1996, Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός της περίοδου 1981-89 και 93-96. Είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου του 19. Αν αναρωτιέστε εσείς που είστε κάτω από 25 γιατί πρέπει να δουλεύετε για 500 ευρώ, αυτή είναι η εξήγηση. Τι λες βρε άσχετε, τι λες βρε άσχετε, ψεύτη, λασπολόγε, προπαγανδιστή, αριανέ, κλασικός προπαγανδιστής. Ναι, ναι. Δηλαδή, θες να κάνουμε τώρα μια εκπομπή ολόκληρη να σου αποδείξω ότι όλα αυτά είναι ένας παπάς που πουλάτε, όπως ήταν, ξέρεις, υπάρχουν πολλοί παπάδες, είτε στα αθλητικά είτε στα πολιτικά. Λέει κάποιος, με... για ένα παιχνίδι παλιά, θυμάσαι, λέει, που σε εκείνη τη φάση ο Τάδε έκανε εκείνο το offside ή το penalty και δεν υπάρχει αυτό ποτέ. Αυτό όμως άμα το πει ο ένας 5-10 φορές, το πει ο γνωστός στο γνωστό, θα μείνει. Και μετά από 20 χρόνια θα θεωρείται γεγονός. Κάτι το οποίο ένας το έκανε, το ξεκίνησε σαν προπαγάνδα. Δεν παίρναμε δηλαδή υποβρύχια που γέρνανε, δεν παίρναμε διαρκές στον ΠΑΟΚ, τέτοια τσοβόλα εδώ στα άλλα, δεν είχαμε. Γούστα. Πού κολλάει τώρα τα υποβρύχια επί Σιμίτη. Φεύγανε λεφτά. Τα υποβρύχια επί Πρωθυπουργία Σιμίτη με Τσοχαντζόπουλου και τα διαρκείας που κολλάνε με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Τσοβόλας πόσα έδινε. Έπρεπε να δίνει τόσα. Σε εμάς τα έδινε. Εμείς τα τρώγαμε. Όλοι. Ναι, δεν είπα και δεν είναι με τις άποψεις μαζί τα φάγαμε. Αλλά υπήρχε χρήμα, βρε φίλε, στην αγορά. Δηλαδή... Τώρα γιατί δεν υπάρχει. Τώρα δεν είναι. Έχει πεθάνει, συγγνώμη, το 96, πριν από 24 χρόνια. Υπήρχε χρήμα στην αγορά. Λες και ήμασταν Σουηδία. Το χρέος μας ξέρεις πόσο είναι. Πόσο είναι? Κάτι 400 δις νομίζω, κάπου εκεί δεν είναι, 420, 380, κάτι. Το 96 που απεβίωσε και έφυγε από την Πρωθυπουργία, ξέρεις πόσο ήταν? Μηδέν πέσεις. 70, 65, κάτι τέτοιο. Να βγει να μας το επιβεβαιώσει κάποιος. Υπάρχουν, άμα θέλετε, δηλαδή, χωρίς να ακούτε μόνο την προπαγάνδα, μπείτε και διαβάστε κάποια οικονομικά στοιχεία από το 74 και μετά και να δείτε πώς εξελίχθηκε το χρέος της Ελλάδας και πώς εξελίχθηκε και πώς διωγγώθηκε και το ελληνικό δημόσιο. Έτσι, να μην μιλήσω για την περιοχή του Κωστάκη του Καραμαλή από το 2004 και μετά. Εκείνος έκανε Ολυμπιακούς όμως. Ναι, έκανε και αυτό. Έκανε και αυτό και έκανε και πάρα πολλά άλλα που εκτινάξαν το χρέος. Και μετά εννοείται ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος με πλαστά στοιχεία και αυτός μας έβαλε στο δουνού του. Και δανειστήκαμε και ξανά. Οπότε ο παπάς αυτός περί χρεών επί δεκαετίας του 80 που και τα σκυλιά είχαν χοληστερίνη και όλοι είχαμε δουλειές και κακό βιομηχανία δεινά, υπήρχε κακό. Και εργοστάσια και ούτε στη Βουλγαρία είχαν φύγει όλες τις επιχειρήσεις. Τι βιομηχανία. Μια χαρά είχαμε. Μέχρι και αυτοκίνητα φτιάχναμε δεκαετία του 80. Τα πόνι. Τα πόνι, στο Βόλο βέβαια. Γιατί όχι. Λοιπόν, αυτά με το σας σήμερα. Εννοείται ότι όσοι έπρεπε να είμαστε εκεί που έπρεπε να ήμασταν πριν τις 2 ώρες ήμασταν εκεί πέρα. Έτσι, το τιμήσαμε για άλλη μια χρονιά. Γι' αυτό λέω, είμαι φρέσκος ήρθε σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Αυτά και με το σαν σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε... Α! Τι? Χρωστάμε κάτι. Τι χρωστάμε? Τα αποτελέσματα της προβλέψης μας, τα είπες χθες. Ούτε κονσέρβα δεν άκουσες στην εκπομπή. Όχι, όχι. Τα είπα. Είμαι τα είπα. Κατά της κονσέρβας. Ναι, πόσο είμαστε στο σκορ? 16-16. Αλήθεια. Ναι. Μου πήρες ισοπαλία, ρε. Πήρες ισοπαλία και δεν ξέρω και πώς κιόλας. Εγώ είχα μεγάλη ρέτα χθες. 16 στα πόσα? Πρέπει να είχαμε πει πολλά παιχνίδια. Δεν πήγα καλά. Στα 32. Δεν πήγα καλά. Όχι, πήγες, σε πολλά πήγες καλά. Ε, τι, 16 στα 32 δεν είναι καλό, ρε φίλε. Τι φεύγεις? Θα βγάλω τα σκονάκια. Α, ναι, 16 στα 30 τόσα δεν είναι καλό. Σου έχω ήδη σε σοκ. Αναστηθιό, δεν είσαι παντρεμ. Καλά. Ζήτησε μετάθεση και ο τρίτος ανακριτής του Νουρά. Α, ναι, το είδα. Δηλαδή, νομίζω ότι το καράβι ζήτησε. Παράξενο. Μετάθεση. Ναι. Παράξενο, ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να μετρήσουμε εδώ. Λοιπόν. Ένα, δύο.
Τρίτος εισαγγελέας, ε. Ναι, νομίζω η προηγούμενη εισαγγελέας είναι αυτή που έφυγε στην Αμερική και δεν ήθελε καν να έχει, πώς το λένε, να έχει σύνταξη, ρε παιδί μου, από το ελληνικό 37. Κράτο. 37. 16 στα 37. Έτσι νομίζεις. Ξεφτύλα μου, πραγματικά, δηλαδή, ντρέπομαι, δεν έπρεπε καν να σε ρωτήσω, έπρεπε να το πνίξω. Σε γλίτωσα από δύσκολη θέση χθες. Γιατί? Γιατί έπρεπε να, πρώτον έπρεπε να σε σκίσω στον αέρα. Γιατί? Και δεύτερον, τι, αν ερχόμουν χτες και θα δεν πούμε και ευχαριστώ τώρα, κάτσε, ναι, ναι, κάτσε, αυτό, κάτσε. Αυτό ακριβώς. Να γδυθούμε κιόλας, κύριε. Με καλά το πας. Μπορεί να ζηλεύει ο Θόδωρος, ας το μην. Φωάξε πάλι. Αν ερχόμουν χτες και δεν είχε εδώ επάνω ζαμπονοκασε, γιατί με ακούμε γρατσάνισμα. Αν δεν είχε πάνω ζαμπονοκασερόπιτα, λουκανόπιτα. Ναι. Κεράστηκαν εδώ όσοι ήρθαν χθες. Παπάς μεγάλος. Κέρδισες τόσα λεφτά. Να πάτε να τα ζητήσετε. Κέρδισες τόσα λεφτά. Από το Σέρχιο Ράμος, τον Μαρσέλο και την παρέα του. Δεν φταίνε αυτοί. Που κοιμηθήκανε. Δεν φταίνε αυτοί. Εσύ φταίς που κάνεις κακές παρέες. Και σε έχουν αλλάξει. Εσύ φταίς που άρχισες να ψήνεις το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Ω, φαγώθηκε. Φαγώθηκα, αλλά εσύ φαγώνεσαι. Περίμενε, περίμενε. Αυτός που έβγαλε το όνομα τραμπουκίστηκε επειδή το έκανε. Γιατί αυτές νομίζω ότι το κάνουν για πλάκα. Ναι. Εμείς εδώ πέρα υποφέρουμε τώρα. Ναι, περίμενε. Λοιπόν, αν τραμπουκίζουμε εμείς και φταίει ο άλλος που το ξεκίνησε, αλλά αν διαβάσω το μήνυμά σου το προχθεσινό. Ναι. Ναι. Τι θα πεις. Τι είχα στείλει. Κάτσε, εγώ έχω και το μικρόφωνο εδώ πέρα. Μπορεί να χαμηλώσει άμα δω ότι ξεφεύγει. Άμα θα ουρλιάξω, θα γίνω χρύσανθος και θα ακουστώ από το άλλο μικρόφωνο. Ό,τι γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να το διαβάσω όσο πιο γίνεται. Όσο πιο καλά γίνεται. Κάτσε να δω το μήνυμά σου. Περίμενε, ποιο μήνυμα για τη Ρεάλ. Είμαι και φοβήθηκα τη Ρεάλ και έκανα κασάου. Α, εντάξει, αυτό τι φταίει. Τι φταίει, είναι αποκάλυψη δική σου, φίλε. Το μήνυμα υπάρχει εδώ. Λες ότι είσαι. Και φοβήθηκα τη Ρεάλ και έκανα cash out. Και το θηλυκό του αδερφός, είπα. Ναι, α, ναι. Εντάξει. Δεν το είπα εγώ. Εσύ το έγραψες. Τα γραπτά μένουν, φίλε μου. Στοιχηματικά. Δεν το είπες, ούτε σε εισαγωγικά το έβαλες. Οπότε επιβεβαιώσαν το. Να βγουν εξαδέρφες και θείες και να επιβεβαιώσουν, παρακαλώ λίγο. Να διαψεύσουν, μάλλον. Σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Ντροπή. Άντε... Πώς πέρασες στα Αθήνας. Καλά ήταν σας Αθήνα. Ενθουσιασμός, πόπο μιζέρια, πόπο ξυνήλα. Κάτσε ρε φίλε, πήγαμε. Πόπο μιζήθρα. Εντάξει, καλά ήταν. Ξύνο μιζήθρα. Καλά ήταν στην Αθήνα. Καλά. Απλά δεν έχασες χθες την εκπομπή που έκραζα. Ναι. Που είπα ότι η Αθήνα έχει ένα μέσο όρο ασχήμιας πάνω από το κανονικό σε άντρες και γυναίκες. Ναι. Συμφωνείς. Ναι. Ναι. Οπότε. Απογοητευμένος είσαι. Όχι, από τον κόσμο. Η πόλη είναι μια χαρά. Πόλη, δηλαδή, πόλη άμα, άμα παίρναμε τον κόσμο το δικό μας εδώ και τον βάζαμε στην κάτω. Να κάνουμε. Πώς λέγονται, ανταλλαγή πληθυσμού. Ναι, ναι, ναι. Θα πήγαινες να ζεις στην Αθήνα. Άνετα. 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 Παραλία. Άνετα. Τι παραλία, σιγά, τι θα. Άνετα. Έλα, ρε. Τι θυσιάζει. Θα παίρναμε και την παραλία. Ναι. Ναι. Τι θα τους δίναμε, τους δίναμε την Ακρόπολη. Δεν τη θέλω την Ακρόπολη. Δεν μ' αρέσει. Δεν με χαλάει, αλλά προτιμούσα την παραλία εκεί πέρα, φαντάζομαι. Τι να την κάνεις την Ακρόπολη. Τι να την κάνεις. Είναι ωραία. Είναι τάσο μακριά, θέα ψηλά, ξέρω εγώ, ανεβαίνεις εκεί φυσάει. Δεν ανεβαίνεις, αρχικά δεν ανεβαίνεις εκεί πέρα, ανεβαίνεις στα άλλα, εκεί πέρα στα δάση και σε αυτά που έχει και η Καρατζάδα. Αν υπάρχουν 2 εκατομμύρια Αθηναίοι. Ναι. Βέρι, ναι. Αθηναίοι, αν υπάρχουν 2 εκατομμύρια. Τη Βέρεια. Ναι. Πόσοι πιστεύεις έχουν ανεβεί στην Ακρόπολη. Μπορεί και. Θεωρώ ούτε η μισή. Επίσης, γιατί είναι Ακρόπολη και είναι στο κέντρο της πόλης. Μήπως ήταν παλιά στην άκρη της πόλης. Ναι, πες. Ναι. Και τι έκανες, έτσι πες μας λίγο πώς. Έφτασες στην Αθήνα με τρένο, ε. Με τρένο, ναι, 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 με τρένο. Ωραία η εμπειρία στο τρένο. Εντάξει, γρήγορα πέρασε. Φαγώθηκε, ρε, φαγώθηκε. Μου αρέσει. Και δεν μπορώ να μιλήσω για να σώσω τον εαυτό μου. Δεν γίνεται. Έκανες βόλτα μέσα στο τρένο. Μου αρέσει εμένα. Έχω χρόνια να μπω σε τρένο. Όχι, πήγα μέχρι το Κιλικείο στο Έλα. Πήγα μέχρι το Κιλικείο να πάρω ένα νερό και ένα σάντουιτ. Ένα σάντουιτ. Σάντουιτ, κρύο σάντουιτ. Κρύο σάντουιτ. Όχι, με μανούρι.
Μανούρι. Ωραίο. Ωραίο το μανούρι. Αρχίζεις και μαθαίνεις. Μπράβο. Καλά, τυχαία το μανούρι το ζήτησα. Όχι. Μανούρι και τι ήταν άλλο. Γαλοπούλα. Και γαλοπούλα. Ωραίο, ναι, ωραίο συνδυασμό. Και κάτι να γλιστράει, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Σως. Ναι. Ωραία. Και δεν έκανες βόλτα μέχρι το κυλικό όχι, τι έκανα, εντάξει. Κουσκούς, ξέρω εγώ, από εδώ, από εκεί, στα βαγόνια μέσα. Είχαμε τέτοια με μάσκες, όλοι και ναι, ναι, αυτή η ταλαιπωρία, αυτό το πράγμα. Υποχρεωτική μάσκα εκεί. Ναι, και στο μετρό, και σε αυτά, παντού, παντού. Σφιχτά ήσουν. Παντού, σφιχτά. Και πώς είδες ότι ήταν ο κόσμος άσχημος, φόρεσε μάσκες. Καλά, έξω από τα τέτοια, μωρέ, εντάξει, έξω από το, στο δρόμο. Που είχε 7.000 κόσμο μέσα σε ένα τετραγωνικό. Πες μου μόνο, πού ήπιες καφέ, δες. Λογικά. Και ήπια πού έφαγες καφέ, και τι έφαγες. Ήπια καφέ. Ωραία, θα σώσω κάπως τον εαυτό μου έμεσα για να καταλάβεις ότι αυτά που λες δεν ευσταθούν. Δεν ευσταθούν. Με πήγανε για καφέ. Άλλο λένε τα σγραφάς που λένε. Ναι. Κατά τα σγραφάς, επιβεβαιώνω. Με πήγανε για καφέ. Ξάδερ. Όχι η παρέα, δεν υιοθε... εσύ είπας που λέει και ο... Με πες το βρε και σοφής. Με πήγανε για καφέ στο Σύνταγμα σε ένα ωραίο έτσι, σαν roof garden τέτοιο έτσι, ωραίο. Στον 8ο όροφο που δεν είχε ασανσέρ και δεν είχε κυλιόμενες, δεν δε δούλευαν οι κυλιόμενες. Περίμενε. Είχες καφέ σε μαγαζί στον 8ο όροφο και δεν είχε ασανσέρ. Ναι, οι κυλιόμενες που είχε δεν δούλευαν εκείνη τη μέρα. Μετά το καταλαβαίνετε αυτό. Όταν φτάσει εκεί δεν πίνεις καφέ. Οξυγόνο. Ναι. Ναι, εγώ δεν το ήξερα αυτό και κοιτάω ρε παιδί μου και λέω σίγουρα είχε πάνω. Κόσμο. Ναι, ναι. Είχε. Είχε και celebrities. Α, ναι. Για πες. Έπινα καφέ με τον Τρελαντώνη από τον Καφέ της Χαράς. Α. Όχι με. Ναι, δίπλα, ναι, ναι. Ναι, δίπλα. Εντάξει, ήρθε μετά να μου πει, ξέρω εγώ, γιατί κάνεις και τέτοια, αλλά δεν έδωσε. Ναι, καλύτερα. Εγώ μην ανοίγεις. Αυτό. Και έπινα καφέ με θέα το Σύνταγμα. Και το Πασαλιμάνι ή όχι. Όχι. Μου ήρθε συνειρμικά. Ναι. Καφέ, πω, το κανονικά τον λένε εκεί πέρα, δεν έχουν τίποτα. Όχι, καφέ. Το εσπρέσο. Εκείνη τη μέρα μπορεί να πιέσει και 6 καφέδες όλη μέρα, γιατί ήμουνα στο δρόμο και ξεκίνησα από εδώ μέχρι το βράδυ. Θα σου πω μετά ιστορία. Βασικά θα την πω τώρα. Άντε, πες την τώρα. Και μετά θα μου πεις τι έφαγες στην Αθήνα και πού. Έχω πάει με φίλο μου Παναθηναϊκό από την Κομωτινή. Έχει έρθει από Θεσσαλονίκη και έχουμε φύγει μαζί να πάμε να δούμε Europa League στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Γαλατασαράι. 2009, 10, 11. Αν κρίνω από την κάλτσα που βλέπω απέναντί μου, σίγουρα δεν τα πήγε καλά ο Παναθηναϊκός. Ναι, έχασε ένα δύο. Ναι, καλά. Είναι η δεύτερη φορά που πήγα να δω τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Η πρώτη ήταν Champions League, Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα 0-0. Ναι, ήταν το πρώτο άγγιγμα εκεί, Παναθηναϊκός. Πρώτο σκύρτισμα. Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα 0-0 με Ροναλντίνιο. Με 70.000 κόσμο το ΆΚΑ, αλλά ένιωθα σαν να είχε μέσα 10.000 κόσμο. Λοιπόν, στο Παναθηναϊκός Γαλατά. Σπόντες. Στο Παναθηναϊκός Γαλατά, λοιπόν, έχουμε πάει με κτέλ στην Αθήνα. Το ταγάρι το είχες βάλει δίπλα στη θέση. Και σταματάμε σε ένα στεναχωρημένο από αυτά τα μαγαζιά εκεί στη Λαμία. Λαμία τώρα, άκου πόλη. Τι ώρα ήταν, ήταν και Λαμία, ήταν δύο εκεί. Λαμία και μισή. Λοιπόν, ήταν ξημέρωμα. Τώρα είχαμε φτάσει γύρω στις 5, ας πούμε, 5.30 στη Λαμία. Θέλαμε να φτάσουμε νωρίς στην Αθήνα, να κάνουμε τη βόλτα μας, να πάμε να φάμε, μετά να πάμε στο γήπεδο. Αν είναι μίζερα μία φορά στη Λαμία, ναι, το ξημέρωμα στη Λαμία όχι ήταν 10. Μέσα στη Λαμία, στην Εθνική Οδό, σε ένα από αυτά τα βενζινάδικα σταθμούς που έχουν και φαγητά, εστιατόρια, ξέρεις αυτά τα. Στη Λίδα. Μακάρι να ήταν στη Λίδα, βλέπαμε και τον Απόστολο εκεί πέρα. Από στη Λίδα. Και έχω πάρει, φίλε, ένα κρύο σάντουιτς. Το είδα εκεί λαχταριστό τώρα 5.30 ώρα το πρωί. Λέω, και είχε μέσα, δεν θα υπερβάλλω τώρα, είχε ένα ολόκληρο αγγούρι καθαρισμένο μέσα. Δηλαδή ήταν ένα παπαριασμένο ψωμί από την υγρασία του αγγουριού. Ναι. Και ίχνη μέσα από κάτι αλαντικό το οποίο ήταν για να, ξέρω, για τα σκυλιά. Άμα κουνιέται λίγο το τραπεζάκι, δεν βάζεις χαρτί από κάτω. Αυτό λοιπόν το αλαντικό μπορούσε να το βάλεις κάτω από το τραπεζάκι να κάνεις αυτή τη δουλειά. Κατάλαβα. Αλλά με έκανε εντύπωση το αγγούρι, ρε φίλε. Χοντρά κομμάτια αγγούρι μέσα. Δηλαδή ήταν ένα σάντουιτς με αγγούρι με. Βάλει και λίγο ζαμπόν. Βάλει και λίγο σάντουιτς γύρω-γύρω. Και το εκπληκτικό είναι ότι με λέει τη φιλαράκι, μάντε πάμε να το φάμε, λέει, έξω.
μην κάτσουμε μέσα. Το αυτό τώρα εννοείται, είχαμε πάει τουαλέτα, ξέρω εγώ, μπήκαμε μέσα, βλέπαμε εκεί τι φαγητά έχει. Εννοείται ότι σχολίαζα και πάντα μου αρέσει όπου πηγαίνω να σχολιάζω και να βλέπω το μενού, φάτσες που τρώνε. Ναι, εννοείται. Δηλαδή βλέπεις ο άλλος πως τρώει 5,5 ώρα, ο άλλος έτρωγε φασολάκια. Οδηγός τώρα, νταλίκας λεωφορείου, δεν ξέρω τι ήτανε, έτρωγε φασολάκια και έβλεπα τον ενθουσιασμό στα μάτια του. Είχε κάνει εντύπωση αυτό. Και μου λέει, άντε πάμε να φάμε το σάντουιτς έξω, λέει, ξέρω εγώ. Και βγαίνοντας, βλέπουμε τον οδηγό του λεωφορείου μας, του ΚΤΕΛ, να λέει, άντε ρε παιδιά, λέει, θα έμπαινα μέσα, λέει, να σας βρω, λέει, θα φεύγα. Δηλαδή, θα χάναμε και το λεωφορείο. Και μετά λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω, φτάνουμε στο Σύνταγμα γύρω στις 7:30 το πρωί. Ναι. Χειμώνας ήταν τώρα. Όχι, φθινόπωρο ήταν, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, κάπου εκεί. Και πάμε σε ένα... Τι ώρα που τα λέει, δεν λέει ώρα ιστορία. Πάμε σε ένα καφέ, μαζευτείτε κύριο. Για μαζευτείτε κύριο. Πάμε σε ένα καφέ, εκεί στο Σύνταγμα, take away, επειδή να πάρουμε ένα καφέ. Και συνειδητοποιούμε ότι αυτό ήταν μια κοπέλα μέσα και ένας που έκανε τους καφέδες. Και τον λέω, θα μιλάνε... βάλω μια φράπα, βάλω να... Είναι από τις στιγμές που νόμιζα ότι έχω πεθάνει μάλλον και δεν... θα αρχίζω να βλέπω και το σώμα μου από πάνω. Είμαστε γύρω στα 2,5 με 3 λεπτά μέσα στο μαγαζί. Μιλάνε μεταξύ τους η κοπέλα με το παλικάρι και είναι σαν να μην υπάρχουμε. Δηλαδή αν δεν λέγαμε καλημέρα σας, θα μας κάνετε δύο καφεδάκια, δεν θα μας λέγανε. Απλώς μπήκανε δύο τύποι μέσα στο μαγαζί, ας πούμε, και κοιτάνε. Ναι. Αλλά αν δεν ζητήσεις καφέ, ας πούμε, δεν σου λέγανε παρακαλώ τι θα πάρετε. Μπορεί να μπήκες μέσα και να μπήκες βόλτα να δεις τη μηχανή του καφέ, αν είναι καλό. Σωστό. Και με έκανε εντύπωση, λέω, πως είναι, γι' αυτό σε ρώτησα. Κανονικά τα καφέ, ας πούμε, ή ήρθαν για να πάρουν παραγγελία. Εντάξει, όχι και μπαμπαμ, ξέρεις. Όχι και μπαμπαμ. Και δεν ήταν και κατάμεστο το μαγαζί να πει sold out. Πού να είναι κατάμεστο, ρε φίλε, στον 8ο χωρίς ασανσέρ. Ναι, και ήταν και 8ο από μαγαζί που. Εδώ δεν τα καταλαβαίνουμε τώρα αυτό που θα πω, αλλά ήταν μαγαζί που εδώ πέρα πουλάει βιβλία, λάπτοπ και τέτοια. Γνωστό πορτοκαλί σήμα. Πάλι. Ναι. Ναι. Έχει καφέ από πάνω αυτό. Στον 8ο. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε, τι και πώς. Σίγουρα ή ναι. Έτσι. Όχι, γιατί είχε και ένα stand με βιβλία δίπλα εκεί πέρα. Αλλά πολύ κυριλέ. Α, του μαγαζιού δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ήταν. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Με κράζει ο Θοδωρής. Λέει, πες, λέει, σε ποιο μαγαζί πήγες. Πες, λέει. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση. Ναι, και κοροϊδεύε, λέει. Ναι, αλλά λέει, μας είπες ότι είχε μετά ασανσέρ. Ναι, εγώ μετά το είδα το ασανσέρ. Έτσι. Και έκραζα. Είχε ασανσέρ και δεν το είδες. Ναι, δεν το είδα το ασανσέρ γιατί εγώ πήγα λες και ήμουν, άφησα το ταγάρι. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Κατέβηκα μόνος μου στο Σύνταγμα, τους άφησα τους άλλους, κατέβηκα μόνος μου στο Σύνταγμα για να βρεθώ με το επαγγελματικό μου ραντεβού. Βγάλω το επαγγελματικό μου. Και, και σαν χωριά τη κοιτούσα έτσι. Ω, κοίτα τι ωραίο που είναι το Σύνταγμα. Έτσι, με την τζαντούλα μου στον ώρα. Τηλεόραση ναι, κάποιες φορές που συνδέεται με το Σύνταγμα. Ναι, εδώ έχει αγανακτισμένο. Πού είναι η αγανακτισμένη. Ναι, αυτό. Πού να δω εγώ τώρα σαν σέρι εκεί πέρα. Και μου είπανε πάμε για καφέ σε αυτό το μαγαζί. Και λέω εγώ, να πάρουμε και κανένα λάπτοπ. Τι καφέ. Τέλος πάντων. Δεν είδες το ασανσέρ. Εγώ όχι. Εκεί έχω σκάλωση τώρα. Σε έχει τυφλώσει ο έρωτας. Σε έχει τυφλώσει ο έρωτας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Και επανερχόμαστε, θα μας πει ο Κωνσταντίνος Τσίπιος σε αποκλειστικότητα. Έχω μετά και άλλη ιστορία που ήμουνα με τους άλλους, παιδί μου, και συνάντησα και άλλο celebrity που αφορά την εκπομπή. Το Γιάννη από την Νίκαια. Το Πασχάλη. Ξέρω εγώ. Όχι. Τον κύριο καθηγητή πήγε για καφέ στην Αθήνα. Αφορά την εκπομπή γιατί έχει αθλητικό υπόβαθρο, όχι. Ότι το φιλάρετο. Ναι, φαντάζει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Επανερχόμαστε με αυτές τις ιστορίες του Κωνσταντίνου Τσίψιου και με εφημερίδες. Ναι, ναι, κάτι άλλο ναι. Χρωστά. Τι χρωστά. Καλακέρασμα χρωστά σίγουρα, το παραβλέπουμε. Ναι, και θα μας πεις τι έφαγες στην Αθήνα. Ναι, ναι. Ωραία. Έγινε. Πάμε. Εδώ είμαστε. Ποια άλλη εκπομπή έχει 7 παρά 20 σε ό,τι βολάνει. Ξέχασα να κάνω κάτι που κάνω κάτι. Ναι, για κάνω εκεί πέρα μέσα. Τι καλά. Λοιπόν, έβαλε την περούκα. Ναι, θα απολογηθώ, θα σου πω μάλλον για χτες το σκηνικό. Εντάξει, παραβλέπω το γεγονός των κακών επιρροών και των κακών παρεών. Αυτά τα οποίες κάνω φοράς τώρα, από πάνω το μαγιό, λες. Κάνω τώρα. Παρεώ. Ναι, τα παρεώ αυτά. Το παραβλέπω αυτό. Δεν είχα ποτέ άλλωστε τέτοια θέματα, δεν είναι. Αλλά
Με προβληματίζει ένα γεγονός πάρα πολύ. Έβαλα ξυπνητήρι, βάζω ξυπνητήρι κάθε πρωί που ερχόμαστε εδώ. 5 και 17. 5 και 17 βάζει ξυπνητήρι, σόπα. Πάντα. 5 ώρα βάζω. Τι, εμένα βάζω κι εγώ. 5 και 17. Και δεν το βάζω και 4 ούτε και 20, για να έχω και 3 λεπτά χουζούρεμα να σηκωθώ και 20. Αλλά εκεί στο χουζούρεμα μετά ξυπνά 12. Όχι. Άκουτα. Ο μεγάλος προβληματισμός και. Ναι, θα ήθελα έτσι, μια υποστήριξη ιατρική. Ναι. Μια... Α, ιατρική, ναι. Ποιος ο λόγος να κοιμηθεί στις 1.30-2 παρά. Με παρακολουθείς. Ναι, ναι. 1.30-2 παρά να κοιμηθείς. Ποιος ο λόγος να κοιμηθείς εκείνη την ώρα. Να βάλεις ξυπνητήρι 5 και 17 και να ξυπνήσεις 5 και 10. Δελεσπαστικό. Σε βόλεψε κιόλας μια χαρά, γιατί λες που νίκησα το ξυπνητήρι. Έχω... Όχι ρε φίλε. Όχι. Όχι. 5 και 16 θα το δεχόμουν. Να πω, δεν θα το ακούσω να χτυπάει, κλάτ το κλείνω. Γι' αυτό βάζει και ένα ξυπνητήρι στις 5. Εκείνο το 7 λεπτό με πόνεσε πάρα πολύ. Και επειδή με πόνεσε, λέω... Ας γυρίσω από την άλλη. Και είναι, θεωρώ τον εαυτό μου ήρωα, ναι, που κατάφερα και σου έστειλα και μήνυμα εκείνη την ώρα. Δηλαδή θα ήμουν πούμε και, έτσι, θα πούμε και ευχαριστώ. Και πόσο διαφορά κάνει όμως το να κοιμηθείς λίγες ώρες παραπάνω, ρε φίλε. Δηλαδή σηκώθηκα χτες άλλος άνθρωπος πραγματικά και δεν σηκώθηκα αργά. 9.30 κάπου. Γι' αυτό μπήκε σήμερα μέσα και φώτισε ο τόπος. Καλά, σήμερα είμαι από νωρίς. Είσαι αυτόφωτος. Έξω, ναι. Οπότε ναι, είμαι από τις 3.30-4 παρά. Ζητάνε ζώδια το μεταξύ τις τελευταίες μέρες. Ναι. Ο Παναγιώτης λέει: σήμερα λέει, θα πεις ξανά το ζώδιο μου, γιατί σχεδόν βγήκε τελείως. Βγήκε εντελώς. Τόφιο. Σόπα, τι βγήκε. Τι τον είχα προβλέψει αυτό, να. Θα χρεοκοπήσει, θα χωρίσει. Ναι, ναι. Τι είσαι, καρκίνος, σε Παναγιώτη, νομίζω. Καρκίνος. Και καρκίνος είναι και ο Δημήτρης από Γερμανία που σε κράζει κάθε φορά με αγάπη. Ναι. Χθες βέβαια το διάβασα το μήνυμα του, κάτσε να το ξαναδιαβάσω. Για γιατί δεν άκουσα την εκπομπή. Λέει, παιδί μάλαμα, λέει, πώς έμπλεξες με αυτόν. Ναι. Ναι. Για τον Παπανδρέο θα πει. Όχι, όχι. Σε κυνηγάμε, λέει η Παπαδομαρολάκη, για τους ντολμάδες, να ξέρεις. Κρύβε λόγια. Είστε γιατί... άσχετοι. Γιατί δεν άσχετοι θα τελειώσει είστε. Καλά αυτό. Είστε άσχετοι. Μείνε εκεί στη Γερμανία. Θα σκάσουμε. Τρώγει και τα λουκάνικα τα άσπρα. Με καμιά κατσαρόλα στο στούντιο και δεν θα έχεις να κρυφτείς. Και περίμενε, πήγε για τα λουκάνικα. Λευκαιμικά λουκάνικα τρώτε εκεί πέρα. Το οποίο είναι πεντανόστιμα πράγματα. Είπε, λέει, να πάω, λέει, καμιά πατάτα γιαχνή, λέει ο αυτό. Ναι. Επειδή μένω Γερμανία, ας γελάσω, τόσο νύχτα, λέει, είναι στην ευρωπαϊκή κουζίνα που δεν ξέρω ότι εδώ το φαγητό είναι λουκάνικα και όχι πατάτη γιαχνή. Και αν θέλει, λέει, ας βάλει τα εισιτήρια και όλα τα υπόλοιπα είναι δικά μου. Θα δούμε ποιος δεν ξέρει να τρώει. Σε προκαλεί. Δεν συμφέρει αυτό που είπε. Ναι. Έτσι, τώρα ανάποδο, εγώ, να βρω εγώ κανένα εισιτήριο τώρα να πάω σε 4 μήνες και να πληρώσω 25 ευρώ πηγενέλα. Ναι. Και να πληρώσει όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δεν ήταν καλή η πρότασή σου. Φαίνεται το πόσο άσχετος είσαι και σε αυτό το θέμα. Και σε αυτό. Μπορεί να είναι αυτό στη γραμμή. Πάρε καρτόφεν. Αν και βλέπω 2-3-12. Για να δούμε ποιο είναι. Καρτόφεν και λουκανικούχτεν. Και... και πώς θα λένε το άλλο, και βούρτσε. Βούρτσε είναι το λουκάνικο. Ναι, Αριανός είναι. Φίλος. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Άμα είσαι και Αριανός. Δεν το έχω διαπιστώσει. Έχει. Πάμε στο πρώτο φίλο που κάλεσε έτσι, χωρίς να πούμε τα νούμερα εμείς. Τα ξέρετε. Εννοείται. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σας. Πρωινός, πρωινός. Νωρίς σήμερα. Ναι, βέβαια. Απλά και ξύπνησες άλλος άνθρωπος, ξέρεις γιατί. Γιατί, Γιατί άκουσε τη γάργαρη φωνή σου. Ναι. Γιατί είχαμε το τέλος του κόσμου την Κυριακή. Α, ναι, ρε, ναι. Α, έγινε και αυτό. Υπάρχουμε έχουμε ακόμα. Μια νέα εποχή τώρα. Πλέον είμαστε σε ένα νέο κόσμο. Ναι, δεν ρε, φίλε. Πραγματικά την ένιωσα αυτή την αλλαγή. Πώς θα γίνει. Γι' αυτό δηλαδή... είπα να το γιορτάσω χτες. Α, γι' αυτό κέρδισε και στοίχημα ο Κουτσίπιος. Ναι, ναι, έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Το βάλεις το τραγούδι χθες το μέχρι το τέλος του κόσμου του Αντώνη. Πώς και έτσι. Δεν παίζω ρεύμα. Δεν παίζω ρεύμα. Πολεμάω. Πολεμάω. Έτσι. Ναι, δεν πλέον είναι γνωστό ότι όταν τελειώνει κάτι, ξεκινάει αμέσως κάτι άλλο. Οπότε όλα καλά, ούτε να φοβόμαστε ούτε τίποτα. Έτσι. Ας έρθουν πολλά τελειώματα.
Και μετά τα τελειώματα έχουμε νέες αρχές. Α, δούμε μετά τι λέει η ελεύθερη ώρα για το θέμα. Μήπως πήρε τίποτα αναβολή το τέλος του κόσμου λόγω κορονοϊού. Μήπως αναβλήθηκε. Μπορεί να κάνανε πάλι λάθος την ημερομηνία. Ναι, μπορεί. Ναι. Σε 100 χρόνια τώρα για να περιμένουμε. Σε 100 σιγά. Πώς θα πουλήσουμε. Καλό είναι να μην κάνουν λάθος. Καλό είναι να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το τέλος. Γιατί υπάρχει ένα ξεκίνημα. Ναι, και το θέμα είναι. Ο καλύτερος τρόπος να διώξουμε λίγο την τρομοκρατία που μας στέλνουν. Και το θέμα είναι ότι όταν έρθει το τέλος του κόσμου, δεν θα είμαστε εδώ για να το επιβεβαιώσουμε ότι ήρθε. Ναι. Και κάποιοι όμως. Τώρα διάβασα 10 Ιουλίου σε μια εφημερίδα. Όχι, το κάμεραμάν. Κάμεραμάν είναι κάτι γρήγορο πράγμα, έτσι. Γιατί ξέρει ότι μπορεί να απολυθεί κιόλας. Το τέλος του κόσμου όμως μπορεί να μην είναι έτσι όπως το καταλαβαίνουμε εμείς. Γιατί έχω ακούσει και αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας που λένε ότι το τέλος του κόσμου θα είναι του γνωστού κόσμου έτσι όπως το ξέρουμε και αρχίζει μια νέα κοινωνία, τη νέα τάξη πραγμάτων. Τέτοιο τέλος του κόσμου εννοούν μάλλον. Γιατί λένε κάποιοι ότι από το 2012 και μετά έχει ξεκινήσει μια άλλη πραγματικότητα, ένα μάτριξ. Ό,τι και να είναι, αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι τίποτα τόσο τρομακτικό από το να το βάζει κανείς μέσα στο μυαλό του κάτι και να το κάνει, να το στριφογυρίζει και να το κάνει τεράστιο. Όλα μπορούν να είναι πάρα πολύ βατά και πάρα πολύ διαφορετικά από αυτά που ο νους μας πολλές φορές μας τρομοκρατεί. Και επειδή μας τα στέλνουν σε μηνύματα, είναι ένας βασικός τρόπος ελέγχου. Όταν κάποιος έχει την ψυχραιμία να κοιτάζει να ζήσει την καθημερινότητά του με πιο απλό τρόπο, και όπως είπατε πριν, ας πούμε, και άκουσα για τον τουρισμό που μπορεί να κάνει κανείς στη χώρα του, ένα πολύ ωραίο είναι να κάνεις τον τουρισμό στον τόπο σου. Δηλαδή, να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Να μένεις, ας πούμε, στη Μαρτίου και να πας στην Πότσαρη. Ή να πας Κορδελιό. Είναι λίγο αγροτουρισμός. Εντάξει, μιλάς τώρα και για τρίτες χώρες. Όχι μόνο να πας, ξέρεις, είναι διαφορετικά να πεις τώρα πια, αυτή τη μέρα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 2-3 μέρες, πόσες θέλεις. Ναι. Δεν θα είμαι όπως ήμουνα με τη δουλειά την αυτή, να έχω τις υποχρεώσεις και τα λοιπά. Θα το παίξω τουρίστας, αν έχεις το χρόνο βέβαια. Λοιπόν, εμείς κάθε μέρα το κάνουμε αυτό. Κατεβαίνεις κάτω και αρχίζεις και κοιτάς τι υπάρχει γύρω σου. Ναι. Και ψάχνεις να βρεις τα διαφορετικά πράγματα που δεν πήγες ποτέ να τα δεις. Ακόμα και το να ανέβεις στο Λευκό Πύργο που μπορεί να μην έχεις ανέβει, να πας σε ένα μουσείο, να πας κάπου αλλού, που ουσιαστικά αυτά δεν τα ψάχνεις όταν είσαι στον τόπο αυτόν που μένει. Θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο, έχετε ανέβει στο Λευκό Πύργο? Ναι ρε. Πόσες φορές έχετε ανέβει όμως? Πάνω από μία, είμαι σίγουρος ότι πάνω από μία. Όταν λες να έχουμε ανέβει πάνω στην ταράτσα, να πούμε έξω. Ή να έχουμε μπει μέσα στο Λευκό Πύργο? Πάνω. Γιατί να μπει στο Λευκό Πύργο χωρίς να ανέβεις? Το έχω κάνει. Τι τείχους? Δεν έχει κάτι τέτοια. Αυτό. Πάνω. Έχω ανέβει πάνω εγώ προσωπικά 3 ή 4 φορές. Ωραία, γιατί το κάνουμε αυτό? Πάνω από μία φορά. Αφού τα έχουμε δει τι γίνεται. Άρα κάτι βλέπουμε εκεί, κάτι γίνεται. Γιατί πας σε μια καφετέρια πάνω από μία φορά που έχεις πάει? Πίνεις ένα καφέ εκεί πέρα, δεν βλέπεις το ίδιο πράγμα. Πας δηλαδή στη θέα εκεί πέρα. Και έχεις μια παρέα, μπορεί να είναι διαφορετική. Ναι, όχι, και για σένα προσωπικά το κάνεις. Δηλαδή, μα πας να δεις λίγο από ψηλά την πόλη. Από ψηλά. Ωραία, ό,τι βλέπεις. Είναι ωραία. Πώς βγαίνεις στον μπαλκόνι να χαζέψεις? Είναι σαν να λες θα πάω στο Λούβρο και θα πάω 3 φορές να δω τη Μόνα Λίζα. Δεν είναι, δεν το κάνεις. Ναι, αυτό δεν το κάνεις, όντως. Αλλά το να βγεις να απολαύσεις τη θέα εκείνη τη μέρα, τον ουρανό, πώς είναι, αν είναι συνεφιασμένος, αν είναι καθαρός. Συνεφιασμένος, τι θα είναι άλλο εδώ. Το κάνεις αρκετές φορές. Δηλαδή, αν ήταν πιο εύκολο προσβάσιμος και γενικά θα το έκανα πιο συχνά. Ναι. Και δεν ήταν το ίδιο κάθε φορά που ανέβαινα, γιατί άλλες φορές είχε ανοιχτές τις πόρτες από τις αίθουσες που υπάρχουν. Ναι. Άλλες φορές ήταν κλειστές, έριμε και μια ματιά μέσα να δω πώς είναι, γιατί δεν μπορείς να μπεις στις αίθουσες, είναι κλειστές. Ναι. Την πρώτη φορά που πήγα με το σχολείο, μας πήγαν με το δημοτικό, είχα ενθουσιαστεί που πήγα στο Λευκό Πύργο. Ναι, γιατί τότε ήταν που είχε ανοίξει κιόλας για το κοινό πρώτη φορά μετά που ήταν φυλακές. Πάντως έχει μια αίσθηση περίεργη, γιατί είναι ένα κτίσμα που δεν μπορείς να το
νιώσεις διαφορετικά, δεν το έχεις ξαναπεράσει με αυτό το, την πέτρα όπως είναι, ναι, βαρύ αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, είναι μιας άλλης εποχής όταν περπατάς εκεί σε αυτή τη διαδρομή. Να σε καλά φιλάρετε. Τις πιο πολλές φορές, ναι, έχουμε πράγματα γύρω μας που ούτε καν τα δίνουμε, ναι, σημασία. Ναι, σωστό. Για την αγάπη μας, την αγάπη καλημέρα, μας. Καλημέρα. Λοιπόν, για πες για Αθήνα, συνέχισε. Κάτσε να... Γιατί έκανες την παραγγελιά, ρε παιδί μου. Να βάλουμε ένα παίζει από πίσω. Α, φιλαράκι σου. Ναι. Που βγήκε εκείνη τη φωτογραφία, πρέπει να είσαι, ρε παιδί μου, λιωκαμένος. Ναι, ήταν καλοκαίρι. Α. Σε είδα λίγο... Αρχές Αυγούστου ήτανε... Δεν, η πρώτη επαφή στο Λευκό Πύργο τι ήτανε? Τι εννοείς? Η πρώτη μου επαφή... Ήτανε, πρέπει να ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, δηλαδή, ήταν τα εγγένεια. Νεόχτιστο, ναι, το νεόχτιστο. Τα εγγένεια. Ήταν τα δηλαδή τι χτίσαμε. Ο Θρύλος λέει ότι ο Παπαδομουλάκης τον έχει δει Λευκό τον πύργο. Ναι. Ναι, ξέρω. Ναι. Βουρς λέει είναι το Λουκάνικο, ναι, μας επιβεβαιώνει. Βράει Βουρς στον Πατσά. Χαιρετώ και τον Γιώργο, το φίλο μου από την Αθήνα. Ο οποίος. Κάναμε και φίλου στην Αθήνα. Όχι, παλιά, αυτό είναι συμμαθητή και βγήκε στην Αθήνα. Συγκίνηση, τον είδε από κοντά. Γαλλιέ, φιλιά, Φαγώθηκε. Μούληψε και τέτοια. Φαγώθηκε. Θοδωρή δεν ήταν μπροστά, να ζλέψει. Μα έχει βγάλει το όνομα. Τώρα αυτό γίνεται το χαιρέτη. Ξεκινήσαμε μια εκπομπή. Σε κοίταξε λίγο περίεργα. Ξεκινήσαμε μια εκπομπή και από τη δεύτερη εβδομάδα μου έχει βγάλει ένα όνομα το οποίο εμένα δεν με εκφράζει. Εντάξει, για τον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι κακό, ρε παιδί μου, δεν κρίνουμε εμείς. Αλλά εμένα δεν με εκφράζει αυτό το πράγμα. Εσύ δεν μιλάει, εντάξει, εννοείται. Πώς φάνηκε η καμπάνια του ΑΒ Βασιλόπουλου? Ωραία. Α, ναι. Πάλι καλά. Μ' άρεσε. Πάμε πρώτη σελίδα. Όχι. Ό,τι θες. Δεν μου είπες τι έφαγε στην Αθήνα το βασικότερο. Στην Αθήνα έφαγα ένα μπέργκερ το βράδυ. Φαγώσμενο, έτσι. Έφαγα ένα μπέργκερ το βράδυ. Καλό. Καλό. Καλό, είμαι λάτρης του μπέργκερ. Καλό, τώρα λίγο. Τελευταία δηλαδή. Καλό, αλλά λίγο. Τώρα εκτός από τον άσχετο από τη Γερμανία, μπορεί να με κατηγορήσουν κι άλλοι. Ναι. Τώρα τελευταία υπάρχει μια. Το κλείσιμο της ψαλίδας έχει μειώσει τη διαφορά. Δεν θα πω ότι έχει ισοφαριστεί. Αλλά αν μου πεις κάθε μέρα έλα να φάμε κάτι απ' έξω. Είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι το πίτσα γύρος μπέργκερ. Ξέρεις τι, αυτό είναι το πρώτο βήμα. Υπάρχει πλέον τρικοματισμός. Παλιά ήταν ο γύρος με διαφορά. Κάποια στιγμή μπήκε στο παιχνίδι η πίτσα. Πίτσα πάλι. Και πρόσεξε το αυτό, γιατί έτσι κάνανε με το κουκουέ. Μετά θα μπει το φαλάφελ και το φαλάφελ μια μέρα θα βγει πρωθυπουργός. Φαλάφελ. Πρόσεξε το φαλάφελ. Φαλάφελ τώρα. Είμαστε την ημέρα των αποτελεσμάτων του δευτέρου γύρου των δημοτικών εκλογών. Των πρόσφατων. Δημοτικών. Ναι, ρε. Ο Ζέρβας που βγήκε. Ναι. Και είμαστε στην Τζιμισκή σε ένα παρεάκι εκεί πέρα. Ναι. Και πάμε μετά αφού. Φωνάζετε Πάουκ για το Ζέρβα, τι ναι. Όχι. Πάνω από. Δεν χωράνε ομάδες αυτά. Άσχετα αν κάποιοι βάλανε αυτόν τον γκολ. Λοιπόν, και πήγαμε να φάμε έτσι κατά τις. Μια μισή, δύο η ώρα το βράδυ. Πάμε να φάμε κάτι, μας έχει πιάσει πείνα. Και πετάει ο ένας από τους. Δεν θα τον δώσω τώρα, το ξέρεις. Δεν θα τον δώσω στεγνά στον αέρα. Λοιπόν, πάμε να φάμε φαλάφελ. Ξεκινάει απορώ και τελειώνει σε δεινό. Ναι. Το κοιτάω μία έτσι, λέω. Τι λες? Και λέει εντάξει, συγγνώμη. Μπιφτέκι λαχανικό. Έφαγε φαλάφελ. Εγώ είχα φάει ένα πιντερλίγκ. Ναι, φαλάφελ. Ξέρεις ότι ξεκινάει ο κίνδυνος μετά με φαλάφελ και τέτοια να φας και να πηγαίνεις να τρως μπέργκερ και να λες μπιφτέκι λαχανικών θέλω. Το έχω φάει. Ναι, αλλά δεν το προτιμάς. Για να το δοκιμάσω, να σου πω την αλήθεια. Το φάγα και ήταν και περίοδο νηστείας. Δεν είχε ριζέλι. Πιζέλι, είχε καλαμπόκι, πατάτα, καρότο. Όλοι. Είναι το λεγόμενο χασισομπίφτεκο που λέω εγώ. Ναι, έτσι το λέω. Κάποιες παραβολές. Λοιπόν, πες μου τι έφαγες. Τον μπέργκερ είπες. Ναι, έφαγα μπέργκερ. Μετά καλό την έβγαλε με κάτι κουρασανάκια, κάτι τέτοιο. Το μπιφτέκι ποιοτικό. Άκου τώρα τον μπέργκερ. Ναι. Το μπιφτέκι ήταν ποιοτικό. Αθηνέζικο μπέργκερ. Αθηνέζικο μπέργκερ. Για πες πώς είναι μου, το αθηνέζικο. Δηλαδή, πιο. Αρχικά έδωσα 5,5 ευρώ, ξέρω εγώ, και λέω θα έρθει τώρα ρε φίλε εδώ πέρα. Καλά, πλατεία ολόκληρη. Ναι, θα τρώμε μέχρι να σκάσουμε μέχρι μεθαύριο. Κοίτα, άμα δίνει 5,5 ευρώ και περιμένει να σου έρθει τέτοιο μπέργκερ, είσαι πολύ γύφτο.
Έλεγε ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα δεν μου ήρθανε πατάτες. Έγκλημα. Αυτό ενώ, ναι, έλεγε, ενώ έλεγε, βάλτε τσένταρ, ξέρω εγώ, στις πατάτες και αυτά και πάτσα. Εγώ, έβαλε τσένταρ. Δεν ήρθανε πατάτες. Ναι. Όχι τσένταρ, μπέικον και τέτοια από πάνω. Και λες, φίλε, εδώ είμαστε. Πήρα ένα μπέργκερ το οποίο είχε σως μανιταριών. Έτσι ένα σαν από πάνω. Μαθαίνει. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, σούπερ, το σούπερ, ψωμί τι ήταν, μπριός. Μπριός. Τι, θα, τι είμαστε. Τι να πάρουμε, καμιά λαγάνα. Ναι. Εντάξει. Και αυτό, και μπέργκερ έφαγα. Οι άλλοι φάγανε, πήραν ένα μπέργκερ και του ήρθε πιο μεγάλο με πατάτες και εγώ μείνα μου. Και πληρώσανε 3 ευρώ, ξέρω. Μάλλον με κλέψανε. Μάλλον με κλέψανε. Και τι άλλο έφαγα. Αυτό το έφαγες μεσημερί. Όχι, αυτό έφαγα βράδυ αργά. Δεν έφαγα μεσημερί, γιατί ήμουν συνέχεια στον δρόμο. Εκεί, τέτοια να πήγα μοναστηράκι την άλλη μέρα. Πώς το λένε εκείνο τον περίεργο που τον είχε. Τον Μπαϊρακτάρι. Αυτό. Ναι, πέρασα από εκεί, αλλά δεν έφαγα. Γιατί μη, ξέρω. Καλύτερα. Γιατί ξέρω, ναι. Καλό. Την αγάπη μας το. Ναι, την αγάπη. Ξέρεις ποιο είναι το κακό. Πέρα από την πλάκα, τώρα δεν τον κατηγορούμε. Ότι ήταν μπουρλού του χέρι. Δεν ήταν Μπαϊρακτάρι. Ναι. Το κακό είναι ότι επειδή είναι φίρμα. Έχει και μεγαλύτερη κριτική. Όπως είναι εδώ πέρα κάποια γυράδικα. Θα πας και θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Λίγο θα σε τσατίσει η εξυπηρέτηση. Θα αργήσει. Ναι. Ακόμα και το ψήσιμο, ρε παιδί μου, του κρέατος είναι λίγο βιαστικό, ρε παιδί μου, επειδή έχει πολύ κόσμο. Mm. Αυτό, κατά άλλα, ωραίο. Το ίδιο δεν συμβαίνει και σε ένα γυράδικο γνωστό της πόλης εδώ πέρα, το οποίο έχει μια κακή φήμη τα τελευταία χρόνια. Όχι του μπάκινο, το καλό. Ναι, αυτό λέω. Ένα παρόμοιο όμως σε όνομα. Από ποιο αρχίζει. Ναι. Α, ναι. Όχι τα τελευταία χρόνια. Πάντα, ρε. Για ναι, μένα ναι, ναι. Πολλά χρόνια. Ναι, τώρα. Αλλά κάποιοι λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Λες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ισχύει. Λες. Α, εντάξει, ας είσαι αρνητικό. Κάτσε, έχουμε. Δηλαδή, λες. Ορμόλη, δηλαδή, λες η Θεσσαλονίκη. Ποιος που είναι? Έχει μεγάλο μπέργκερ. Δίνε όνομα. Α, λέει, ο Παναγιώτης λέει. Πού έχει λέει, μεγάλο μπέργκερ, λες η Θεσσαλονίκη για εμάς του ξενιδεμένου που δεν ξέρουμε. Σταυρούπολη. Σταυρούπολη, στη Δευστηδέα. Ναι. Συμφωνώ, μου το έχει πει. Τώρα που έχει αλλάξει, βέβαια δεν ξέρω αν έχει ακόμη. Ανατολικά τώρα, πού να το. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφήμιση τώρα. Ναι. Εκτός αν προλάβουν και μας στείλουν, έχω εγώ το IBAN εύκαιρο. Α, ναι, εννοείται αυτό. Ναι. Ναι, με ένα. Οριακά τριψήφιο νομεράκι. Τριψήφιο όμως πάνω από. Να έχει μπροστά το 4 και πάνω. Ναι. Ναι, μην είναι, ξέρω εγώ, τώρα 2. Επειδή αυτό λοιπόν ζητάει από 4 και πάνω. Εγώ με 2,5 εκατοστάρια, παιδιά, σα το λέω. Με 50 ευρώ εγώ το. 35. Μπαζάρι, 35. Ωραία. Και τι, μεσημέρι τι χτύπησες, τι έφαγες? Μεσημέρι σου λέω, έφαγα ένα κρουασανάκι από εδώ, τι κάτι λες, τέτοια. Δεν, ήμουν στο δρόμο συνέχεια. Ήμουν στο δρόμο. Και την άλλη μέρα έφαγα πάλι το σάντουιτς μέσα στο τρένο. Δεν έφυγε. Δηλαδή, δύο μέρες δεν έφαγα. Ήμουνα στη γύρα. Κάτι πουράκια, κάτι τέτοια. Και εντωμεταξύ αφήσαμε στο σπίτι. Καλά είναι αυτά, δεν λέω, αλλά. Τι λέει. Κάτσε, έχουμε και κλείσει. Πήραμε κάτι πουράκια τα οποία δεν τα φάγαμε κιόλας. Γιατί τα αφήσαμε και εκεί. Και θα λέγαμε θα τα πάρουμε στο τρένο και δεν τα πήραμε ποτέ. Δεν προλάβατε. Ακόμα πουράκια. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Τσίψιος τι έφταιγε, ρε. Ο Τσίψιος τι έφταιγε. Με αυτό που έχει δίπλα σου εκεί. Για όλα φταίει ο Τσίψιος. Τι ακούω για μπέργκερ, μπίτσες. Και πιτόγερα 7 παρα 5 ρε φίλε με παπάδο Μανολάκη. Να ξεκινάει η μέρα καλά ρε φίλε, τι να πούμε. Ναι, πώς. Στεναχωρημένα. Χάθηκε κανένα βούτυρο με. Μιλάει αυτός που από τις 10 φωτογραφίες που ανεβάζει, οι 11 είναι σε τσιπουράδικα και σε ταβέρνες. Ανέβηκαν τα τελεγερίδια μου. Μιλάς εσύ. Καταρχήν καλημέρα. Καλημέρα, στην αγάπη μας. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, αλλά εγώ δεν τις ανεβάζω 6,5 ώρα το πρωί. Τις ανεβάζω, ξέρω εγώ, φυσιολογικές ώρες 10 το βράδυ. Συγγνώμη, αλλά απέναντί μου έχω έναν ο οποίος για μεσημέρι στην Αθήνα έφαγε κρουασανάκια, ρε φίλε. Αφού ήμουν στον δρόμο, τι να κάνω, εντάξει. Το παλικάρι, αν και αργιανός, είναι εξαιρετικό το παιδί. Πόσα του στείλες. Εσύ θα το χαλάσεις. Σίγουρα του έχεις δώσει το iPad. Αλλά ναι. Προσπαθώ να τον βάλω στον ίσιο είναι, δρόμο. Ναι, πρόσεχε αγόρι μου, είναι θέμα χρόνου με αυτό το κελιόδουλο να την πάρει στη ζημιά. Μα δεν ξέρεις, εδώ έρχεται με ταπεράκι με γαρδούμπα και σπινάντερο για το διάλειμμα. Δεν είναι. Αγόρι μου γλυκό, επειδή ξέρω το λέω. Πρέπει να καθιερώσουμε και ένα τραπέζι της εβδομάδας, να βγαίνουμε να κάνουμε ένα meeting εκπομπής. Έχει τον νου σου αυτό εκεί πέρα τώρα, εκεί στο διπλανό καμαράκι στην κουζίνα. Είναι, είναι καλό να βάλει σούβλες το πρωί. Να ξέρει. Τάσο! Κάνει κοκορέτσι. Κάνει
κανένα κότσι σούβλα, κανένα τέτοιο να βγει. Μαζί δεν λέγαμε την προηγούμενη φορά για τις καντίνες. Ναι. Χτες μου λέει φιλαράκι μου, ο οποίος κάνει το λάθος και πάει σε γυμναστήριο. Ναι. Στο ΠΑΚ Ολυμπιάδο το γνωστό. Και λέει την Πέμπτη έχω πρωί γυμναστήριο. Θες μετά να πάμε, λέει, πισίνα σε γνωστό ξενοδοχείο εκεί της Θέρμης. Λέω πάμε. Μετά λέω από εκεί ταιριάζει να πάμε και στην καντίνα στη Θέρμη. Και με λέει ρε φίλε, για πισίνα λέει σε είπα. Εσύ δηλαδή το μυαλό σου πάλι στην καντίνα μετά. Κοίτα να τα συνδυάσεις, να μπεις στην πισίνα να μπεις με το σουβλάκι. Έχει. Δεν το είπες καλά. Στη γνωστή πισίνα της Θέρμης έχει και φαγάδι. Άμπρα, αυτό. Το έχω τιμήσει. Καλαθάκι με σουβλάκια μέσα και πατάτες τηγανιτές. Άμπρα, εξαιρετικά. Και μετά πας στην καντίνα. Εξαιρετικά. Με παπαρομανουλάκι έτσι γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται σωστά. Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι ποιος γιατί τα λέει όλα αυτά. Ο παπαρομανουλάκι. Εσύ ρε τάσο πρωί δεν τρως. Δεν τρώω ρε φίλε, αλλά τρώω. Δεν τρώω ξέρω εγώ μπέργκερ και πιτόκια. Τι έφαγες δηλαδή τώρα το πρωί, τι έφαγες? Μην μου πεις κορνφλέξ με γάλα. Κρέπα. Δεν έφαγα, όχι δεν τρώω τέτοιες αηδίες. Κορνφλέξ αδερφέ με γάλα. Μόνο ένας από το Λίμπερο που είναι 62 χρονών παλιότερα έτρωγε. Τώρα δεν είναι βέβαια. Έτσι. Α, τώρα δεν είναι στο Λίμπερο. Που το λέγανε Μάριο. Όχι, όχι. Που το λένε Μάριο. Α, καλά, αυτός γλύφηκε μας χάλες ρε Τάσο τώρα. Εντάξει, πολλά λάθη. Λοιπόν, ξέρεις, όταν έχει αγωνία Τσίτσιος ο Παπαδομανολάκης για τον ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Ναι. Τώρα που παίζει με τον Ολυμπιακό, του βγαίνει σε γαστρονομία. Ναι, και εμένα, το έχω αυτό, το έχω. Είναι το άγχος. Γι' αυτό τις κάνει αυτές τις κουβέντες, αλλά πρόσεχε τον. Τώρα έχει αγωνία παραπάνω με τον Ολυμπιακό γιατί φοράει και πράσινες μπλούζες τώρα ταυτόχρονα. Ναι. Και αν ακούει και η κοπελίτσα σου. Ναι, να σε συγκρατεί λίγο γιατί. Ναι, γιατί ο Χρήστος δεν. Ναι, ναι. Ναι, δεν είπα η θεία, Παπαδομανολάκη. Θα κυνηγηθείς. Ξεκινάς πόλεμο. Να σε κρατάει λίγο τα κέντρα γιατί σου λέω με Παπαδομανολάκη ξεφεύγεις. Ξεφεύγεις. Μαύρο δάκρυ έχουν ρίξει εκεί στα φλογητά που δεν πήγε πέτος. Θα πάω. Θα πάω. Θα τον στείλουμε. Κλαίνε τρίγλια, σοζόπολη, φλογητά και μια πλάγια μαζί. Συγγνώμη, δεν έχεις φάει στην τρίγλια τα εκπληκτικά σου τζουκάκια? Εγώ φίλε, όταν πήγαινα με το παπάκι του 90, το 85-86 στην τρίγλια ήταν σου τζουκάκια, εσύ μπορεί να κάνεις skateboard. 85-86 δεν είχα γεννηθεί καν. Ναι. Εσύ? Ναι. Μάλιστα. Ας το πιστεύω. Σαν τη ζωή σαμπουτζάκι είναι ο. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα. Καλό δρόμο, καλή δουλειά Τάσο. Σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο, παιδιά. Φιλιά, να είσαι καλά. Και ο Θεός μαζί μας. Και πρόσχε τα αγριογούρουνα. Ναι. Προσέχω, ρε. Αυτά με προσέχουν τώρα. Πρόσεχε γιατί έχουν χοληστερίνη άμα τρως πολλά. Άντε να σε. Και το ξεπερνάς, μη στεναχωριέ. Έτσι, έτσι. Φιλιά μου, τα φιλιά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Από ένα αγριογούρουνο τώρα ξέρω που σημαίνω. Με σάλτσα από πάνω μελιού και πορτοκάλι να κάνει το γλάσο εκείνο. Να το κόψει και να είναι το μπέικον μέσα και να αρχίζει να λιώνουν τα ζουμιά. Αυτό που μετά πιάνει το ποτήρι και μετά το ποτήρι πάει για πέταμα, δεν πάει για πλύσιμο. Δεν μπλένεται. Δεν μπλένεται εκείνο με τίποτα. Πρέπει να βάλει μετά για να το πλύνει εκείνο το υγρό που έχουν στα συνεργεία που είναι σαν άμμο. Κρεμοσάπουνο με άμμο μέσα που είναι ένα περίεργο. Αλλιώς δεν πλένε. Λοιπόν. Πάμε ώρα. Να κάνουμε διάλειμμα. Επανερχόμαστε με εφημερίδες. Ναι. Επανερχόμαστε με τα προγνωστικά μας που θα δώσουμε για τα σημερινά παιχνίδια. Με ζώδια ανέκδοτα. Καιρό, ανέκδοτα, τα πάντα. Μείνετε εδώ. Γελάει ύποπτα αυτός και η πουλά. Ωραία, ωραία. Ωραία, μπήκαμε. Ναι. Ναι, ωραία. Ναι. Μια χαρά. Τι με κράζουνε για τις μουσικές σήμερα? Ναι, εγώ βάζω και εσύ, σήμερα. Ναι. Δεν μου λέει κάτι δηλαδή. Είσαι άντε μια τέτοια μια προσθήκη βάλαμε το Ρέμο και μια Ρίτα Σεκελαρίου μόνο. Ναι, ναι, ναι. Και η Ρίτα ήταν για λόγο ρε παιδί. Λόγο επειδή. Άντε, θα με συγκινήσεις πάλι. Λοιπόν. Πω, είσαι ο μεγαλύτερος πρασινοφρουρός που έχω γνωρίσει. Όχι, ποτέ. Έχει χειρότερους και εγώ το πίστευα αυτό. Ναι, ναι, αλλά έχει χειρότερους. Κάνουν δηλαδή, κοιμούνται με τη σημαία πάνω το κεφάλι τους. Όχι, αυτό το κάνω εγώ. Αυτό μη μου απαντήσεις, θα να πω. Όχι με τη σημαία όμως του κινήματος. Έχω σεντονάκι. Με τη φωτογραφία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Γιατί δεν κάνεις ένα τατουάζ? Το σκέφτηκα. Όπως βλέπεις με τριγυρνάει τώρα το τελευταίο το τατουάζ. Σαν χρήπη σε τριγυρνάει. Ναι, με τριγυρνάει.
Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε το τατουάζ την εκπομπή, Φρέτο Κωνσταντίνο. Τι πάθανε σήμερα αυτή. Τι είναι. Πού είναι αυτό, ρε παιδιά. Γνωστό μέρος. Αναστασία Αργυριάδου, πού είναι Θεσσαλονίκη, αυτό. Θεσσαλονίκη, ρε. Σε ποιο νομό είναι η Αναστασία Αργυριάδου. Ναι, πού είναι. Πού είναι αυτό, ρε παιδιά, τώρα. Αυτό το πράγμα. Πολύ βόλτα βλέπω. Τέτοια σπίτια. Ναι, πρέπει να είναι οδός bypass εκεί πέρα. Ναι. Και τα κρατάνε για αποστάσεις. Πραγματικά, δες. Απίστευτο, όντως. Εκείνοι οι δύο πρέπει να είναι σιαμέοι γι' αυτό πάνω. Ναι, δεν μπορώ να ξέρω. Λοιπόν, πού είναι αυτό? Δεν ξέρω. Πάμε σε πρωτοσέλιδο. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε. Ξεκινάμε με τα νέα. Τα νέα σας. Αυτό το θεματάκι παίζει από χτες πάρα πολύ. Κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά. Φέρεται να είπε ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός, σε απομαγνητοφωνημένη συνομιλία με τον επιχειρηματία Σάμπι Μιονί. Παράνομη απομαγνητοφωνημένη. Ναι, 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 ναι. Ο πρώην υπουργός Νίκος Παπάς εμφανίζεται να λέει το επί το ημερών τους κάποιοι βγάζουν πολλά λεφτά και όχι, και ότι ο Παπαγγελόπουλος έχει δική του ατζέντα. Ναι. Επίσης του ζητάει να στοχοποιήσει τη σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι. Έχουμε ένα θεματάκι με αυτό. Επίσης τα αθλητικά των νέων επάνω πάνω βλέπω Δόνης σε μια κλωστή σχέση του με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα σε μια κλωστή. Δεν έχει κοπεί αυτή η κλωστή. Για να μείνει, για να φύγει τώρα γι' αυτό. Α, ναι, ναι, ναι. Πέντε μάτσα, ας πούμε, πριν. Ναι, ναι, ναι. Για να μπει ένας υπηρεσιακός, ας πούμε. Π.χ. ο Αναστασίου. Νομίζω Χρήστος Δόνης και άλλος ένας φύγανε ήδη. Α, φύγανε. Ναι, 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 γεια σας. Δεν, γιατί τώρα έχουν και αυτό με τα συμβόλαια. Όπως φαίνεται να αποχωρεί και ο Βέλεθ από Άρη. Α, να φεύγει, ναι, από, ναι, τώρα. Ναι, ναι, να φεύγει, ναι, από, ναι, ναι. Και ο Ολυμπιακός Ολοβέρα δείχνει το ταλέντο του. Ανατροπές, πιο σκληρό το νέο μεταναστευτικό. Προβλέπει άμεσες απελάσεις. Καμιά ποσόστοση. Στρατός γίνεται η Frontex. Μάλιστα. Προφυλακίστηκε ο γιατρός Μαϊμού, τώρα δηλώνει βοτανολόγος. Εμπειρικός. Βοτανολόγος. Βοτανολόγος. Αυτά με τα νέα. Βοτανολόγος τι κάνει, δηλαδή πάει στα τσάκια από πάνω και λέει αυτό, ναι, εδώ είναι, ναι, φλαμούρι. Αυτό είναι φλαμούρι, αυτό είναι. Λοιπόν, η καθημερινή. Η καθημερινή. Μαγαζιά εκβιασμοί και κασέτες, θύελα από τις καταγγελίες Μιονί για παρακρατικούς μηχανισμούς. Με τοπική Μακρόν Ερντογάν στυλ για τη Λιβύη. Στα 9 εκατομμύρια τα κρούσματα του κορονοϊού παγκοσμίως διπλασιάστηκαν, λέει, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Κάτι τέτοια βλέπω. Κόλλησε η χρηματοδότηση της ΕΕ για τα νέα. Τι είναι το ΚΙΤ? Τι είναι ΚΙΤ? Με τι είναι, με υψηλόν. Αχαμά. Κάτσε να δω. Θα μάθουμε μετά. Κίνητρα για ηλεκτρονική τιμολόγηση, η ευκαιρία του Τσίπρα, η ΑΡΔ και το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Μας στοχοποίησανε το είδος σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ για τους δημοσιογράφους. Όχι. Έχει μια κυρία, έτσι, μια δημοσιογράφο που, ναι, λέει θα πούμε αλήθειες και αρχίζει και βρέχει λεφτά και λέει «Α, Κυριάκο, Κυριάκο» και τέτοιο. Κυριάκος αλήθεια είναι τέλειος. Και... Δεν εμένα μ' άρεσε. Εμένα ωραίο μ' άρεσε, είναι, σάτε, πώς το τώρα, δεν ξέρω αν θα με πέσει. Ναι, ρε παιδί μου, σαν... Ναι. Τέτοιο το λέμε. Εντάξει, στοχοποιεί αυτούς που είναι, είναι, ρε παιδί μου, το κακό μέρος του επαγγελματός. Εντάξει, δεν στοχοποιεί όλους. Και έγινε, και εντωμεταξύ το καλύτερο είναι που η Athens Voice, νομίζω, το έκανε μια δημοσκόπηση ότι λέει εσείς συμφωνείτε με το σποτάκι και γράψαν όλοι ναι, 80% μέσα στο σπίτι τους, μέσα στο σπιτάκι σου, ότι ήταν εντάξει, κορυφαίο, κορυφαίο. Το λοιπόν, 20% ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι? Μα όχι. Όχι. Για πες τι άλλο έχεις. Αυτά από καθημερινή. Ελεύθερος τύπος, σ' άλλος από ηχητικό ντοκουμέντο του Νίκου Παπά το 2016, κάποιοι βγάζουν πολλά χρήματα. Οι καταγγελίες Μιονί και οι διάλογοι σοκ με τον Παπά, το κεντρικό μαγαζί και ο Παπαγγελόπουλος με τη δική του ατζέντα, πίεζε τον Παπασταύρου να καταθέσει σε βάρος της Μαρέβας, τέλος επιδιδεύματος 650 ευρώ σε 150.000 αγρότες, στη φυλακή ο ψευτογιατρός του θανάτου, παραλλαδικές εξετάσεις για καλά διαβασμένους οι φυσικοί που δώσαν τα παιδιά χτες. Τι άλλο. Αυτό, αυτά και από τα νέα. Εφημερίδα των Συντακτών, σκάνδαλο Νοβάρ της Κατρακύλα, ο απόλυτος ευτελισμός της προανακριτικής. Η πλειοψηφία της Επιτροπής χωρίς καμία διαδικασία αποδέχτηκε και υιοθέτησε παρανόμως λιθένη υλικό από το επιχείρημα του Σαμπί Μιονί. Ναι, ισχύει ότι είναι παρανόμως λιθέν. Σε χρόνο ρεκόν έγινε Faith Volan
Σε φιλοκυβερνητικά μουμουέ, σαν έτοιμο από καιρό, το αξιοποίησε άκρητα και για μικροκομματικούς σκοπούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πέτσας. Τι απαντούν ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, Παπαγγελόπουλος και Ελένη Τουλουπάκη. Συγγύη χθείως για παράνομο χρήμα 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Πώς εμπλέκεται το όνομα του Αντώνη Σαμαρά. COVID-19, δεν υπάρχει πανδημία. Βλέπω εδώ κατά αριστερά. Ωραία. Τι λέει. Για τους διαιτητές οι οποίοι είναι στο κύπελο. Θα τα πούμε μετά. Βουλώστε το λέει και παίξτε την μπάλα σας. Ναι. Διαβάζω εδώ. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ο σκοτεινός ρόλος της αμερικανικής εταιρείας McKinsey στη δεκαετία 2016-2017. Η μυστική ανάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο προσφυγικό. Μάλιστα. Είναι διεθνής έρευνα. Πάμε στην Αυγή. Καταγγελία βόμβα στην προανακριτική. 2,6 εκατομμύρια ευρώ μίζα στη Νέα Δημοκρατία Σαμαρά. Αυγή, μπράβο, μπράβο. Σύμφωνα με κατάθεση Ελληνοελβετίδας ερευνήτριας οικονομικών εγκλημάτων στην Εισαγγελία Διαφθοράς, η Νέα Δημοκρατία υποδεικνύεται ως ο τελικός αποδέκτης του ποσού με ενδιάμεσο τον κύριο Παπασταύλου. Πηγές ΣΥΡΙΖΑ, σε απόγνωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Με την πλάτη στο τοίχο η λίσταρχη σε εισαγωγικά του Μαξίμου, καταγραφή για τα 20 εκατομμύρια στα ΜΜΕ. Στη Σερβία συντριπτική νίκη για το κόμμα του Βούτσιτς. Βούτσιτς. Νέα επιτυχία, όχι, ετοιμάζουν γύψο για τις διαδηλώσεις. Και πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης αδιαφανής μεθοδεύσεις με τον Θεοδωρικάκο. Αυτά Αντώνης Τρίτσης. Και η οδός πάνω στον ανεβασμό. Ναι. Τρίτσης. Ρίζος Πάστης, αφού πήγαμε Αυγή. Μήπως θες να διαβάσεις και Ρίζος Πάστης. Λέω, μήπως θες να κάνεις άνοιγμα στην εξωματική αριστερά. Σαπίλα και Διαφθορά, τα άπλητα του συστήματος κουκουέ. Ο λαός που του φορτώνουν μια ακόμη κρίση να απαιτήσει να βγουν στη φόρα τα άπλητα όλων των κυβερνήσεων. Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Να αποκαλυφθούν οι πραγματικές ευθύνες τους και οι ίδιες οι αιτίες της διαπλοκής. Ψηφίδες μιας ηρωικής περίοδου συμβολή στην ιστορική γνώση εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για το φωτογραφικό κινηματογραφικό συνεργείο του ΔΣΕ. Αυτά και για τον Ρίζο Σπάστη. Πάμε στην Εσπρέσο. Φύγαμε για Εσπρέσο. Το αιματοβαμμένο ερωτικό τρίγωνο της Νέας Μάκρης, ισόβια στον εραστή των δύο αδελφών. Καλημέρα να πούμε και στην Ιωάννα που μας ακούει. Ναι. Καλημέρα Ιωάννα. Η μοιραία σχέση της Φέης, ο παράνομος δεσμός της Μαργιαλένας και η νύχτα που έγινε το κακό. Νικητή ζωή στο παιδί του Μίστερ Τροχού της Τύχης. Ωραία. Μπράβο. Αυτά. Μπράβο. Και σε άλλο θέμα, ο Δόκτωρ Χάρος το παίζει τώρα βοτανολόγος. Ο Μαϊμού γιατρός προκαλεί. Η καρίδα τέτα τέτ με τους αδίστακτους εκτελεστές που γάζουσαν τον άντρα της. Αυτά και από την Εσπρέσο. Αυτό τι είναι καινούριο? Ποιο? Τέτοιο, η καρίδα τέτα τέτ με τον άντρα. Ναι, τι εννοείς? Σαν είδηση δεν το είδα να παίζει πολύ, δεν ξέρω γι' αυτό. Ωραία, πάμε στις αθλητικές. Πάμε, φύγαμε για αθλητικές εφημερίδες. Ξεκινάμε με Sport Time. Παναθηναϊκό Sport Time. Θέμα στην Κίνα. Έλα. Με κάνεις νόημα? Όχι, όχι. Είπες Παναθηναϊκό στην Κίνα. Πω πω. Ρεπορτάζ της κινέζικης ιστοσελίδας sohu.com. Εδώ το Σοχό, ναι. Μυστικό Σοχού. Είδηση σοκ. Από τα Φιλαδέλφια. Είδηση σοκ. Κινέζικη ομάδα ο Εθνικός Σοχού. Τα λέγαμε. Τα λέγαμε. Τα είχαμε πει εμείς. Και τώρα μπαίνουν και κάνουν καταγγελίες και βγει. Και για τα πολιτικά λέγαμε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Υποστηρίζει ότι. Δεν τα λες, δεν τα αποθεώνεις όμως. Θα το πούμε μετά που θα είναι η χαρά του παιδιού. Υποστηρίζει ότι η σύμπραξη εταιρεών της χώρας εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει τον Παναθηναϊκό. Άντε, ωραία. Μεγάλες επιστημονικές. Έλα, περίμενε, Κινέζοι δεν ήταν να πάρουν τον Άρη. Έχει συνεργασίες ο Θόδωρος Καρυπίδης με Κινέζικη εταιρεία. Ναι, όπως λένε, στέλνει νομίζω από εδώ ρύζι. Ρύζι νερό, ρύζι τυρί, γάλα καμπά. Όχι, έχει επαφές και φέτος διευρύνθηκαν οι συνεργασίες με τους Κινέζους. Ήρθαν και οι Κινέζοι πέρσι, νομίζω πέρσι προς το. Καλά, τώρα φέτος που να έρθουν. Αυτοί μας φέρουν τον κορονοϊό. Τι λες, φέραμε και μάσκες από εκεί, έφερε ο Καρυπίδης για τον κόσμο εδώ πέρα. Στα γούστα μας είχε. Μάσκα παλέτα. Φαντάζεσαι. Μάσκα παλέτα. Τον έχουμε φάει τον άνθρωπο. Βάζει λεφτά. Βάζει τέτοια. Ναι, πάμε σπορτά. Φύγε από Sport Time και πάμε σε άλλη. Πάμε Sport Day. Λοιπόν, και η Sport Day έχει πρωτοσέλιδο τον Παναθηναϊκό. Η Sport Day καταγράφει αναλυτικά όλα τα μεγάλα λάθη της Δίκης Αλαφούζου, του Τσάβη Ρόκα και του Γιώργου Δόνη που απογείωσαν τον τελευταίο μήνα την εσωστρέφεια.
Εσείς φταίτε. Τι ισχύει, τι έγινε και τι όχι με τα συμβόλαια που λήγουν, το τεράστιο σφάλμα με τον Ζαχίτ, ο ασκός που άνοιξε με τον Αποστολάκη, ο Ρόκα που δεν σκοπεύει να συγκρουστεί με την Παρμεζάνο. αυτό σκέφτηκα, γι' αυτό γελάω. Και να σπάσει αυγά και ενδοαποδητηριακό κενό. Δηλαδή αυτό τώρα το να γράφει, ρε φίλε, σε πρωτοσέλιδο αθλητικής εφημερίδας μετά εγώ φταίω. Εγώ φταίω, ρε Κώστα, που λέει ο Ρόκα που δεν σκοπεύει να συγκρουστεί και να σπάσει αυγά. Δηλαδή, να, Ρόκα, τώρα, αυγά. Λες μαγειρική πρωτοσέλιδο έχουν. Η ομάδα κομπιούτερ που έχει φτιάξει ο Μάρτιν στο IT. Κομπιούτερ. Είναι θα λέγανε εδώ. Ναι. Κομπιούτερ. Ναι, πάνω από το σερτάρι είναι το κομπιούτερ. Ναι. Το κατά αίτητο... τον Σεμέ. Ναι. Το αίτητο και η υπέρβαση στο Europa League για Final 8 βγάζει και άλλους άσους από τον Μπά στο Λοβέρα και τον Καφού. Προσφυγή στο διαιτητικό για τις εκλογές στην ΕΠΟ. Η απάντηση του Πορτογάλου για μεταγραφές. Να σου πω κάτι. Τώρα που είπες Καφού. Ναι. Για να πιάσουμε δελτίο έπρεπε να καταστραφεί ο κόσμος και να βάλει γκολ ο Καφού. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, να πω εγώ όχι τη συγγνώμη μου προς το κοινό. Συνωμότησε το σύμπαν. Ότι το φώναξε λίγο παραπάνω το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Στο 94 είναι η αλήθεια, εδώ που ήμουν. Ευτυχώς δεν φάγαμε κανένα πέσιμο. Ευτυχώς δεν φάγαμε κανένα πέσιμο. Ήταν δηλαδή. Κάνει το χρήμα, Μου βγήκε ένα σκάι. Πώς ξεπουλιέστε για το χρήμα και πανηγυρίζετε γκολ άλλων ομάδων. Ναι, φοράτε φανέλες. Ναι, έπρεπε. Σε πούλημα. Προπονείτε παιδάκι. Ναι, ντροπή. Ναι. Λοιπόν, για τα θέματα του ΠΑΟΚ, η Sport Day που διαβάζουμε, με νέο look για την πρόκριση. Ο Δικέφαλος έχασε κατά κράτος το κέντρο στα δύο τελευταία ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ο Φερέιρα θέλει να βρει το αντίδοτο εν ώψη Φαλήρου. Βιερίνια Πέλκας αγωνία επί δύο. Θέλει ιδανικό τον Μουρίλο της Μπράγκα. Καλός είναι αυτός. Ναι, καλός νομίζω είναι στο αυτός. Μάνατζερ κάτι. Μπορεί να τον μπερδέψει με κανέναν άλλον. Πάοκ Γερά μας λέει. Πάοκ Γερά μας λέει η Μέτρο Σπορ. Ναι. Ζητείτε εγωισμός, ενέργεια και τσαμπουκάς για την πρόκληση στον τελικό και για να μην τριτώσει το κακό από τον Ολυμπιακό. Σφυρίχτρα από το πάνω ράφι και στα δύο μάτς, ναι, να πούμε. Να πούμε. Με Κάιπερς, ο οποίος Κάιπερς είναι hot όνομα αυτόν τον καιρό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στο Ολυμπιακός ΑΕΚ και τον. Πώς το λέγανε τον άλλον. Του Άρη. Και αυτό είναι γνωστό, αλλά είναι λίγο λιγότερο γνωστό. Και εκεί πάντω ξένο διαιτητή, είναι και αυτό μια είδηση. Συσπήρωση ραντεβού ομάδα και κόσμου στο Κλάνι Βικελίδη. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει αυτό στι 5. Τι είναι αυτό. Θα μαζευτούν εκεί, θα μαζευτεί κόσμο. Σήμερα. Για ψυχολογικέ. Ναι, για ψυχολογικέ. Α, για την προπόνηση. Ναι. Αύριο τι θα έχει. Τι θα έχει. Έξω από το γήπεδο θα έχει τίποτα κόσμο να φωνάζει, ξέρω εγώ, έχει καμιά τέτοια πληροφόρηση. Την ώρα του αγώνα. Σίγουρα θα έχει. Ναι, σίγουρα θα έχει. Τη λέει, μιας και ο Παπαδονολάκης είναι σύντροφος, την Παρασκευή συμπληρώνονται 24 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Τι λέει, τι 24 χρόνια. Μήπως αυτή είτε μήπως μπερδεύεσαι, Παναγιώτη. Τώρα δεν είναι, σήμερα δεν είναι. Σαν σήμερα είναι. Σήμερα απλώς είναι, 26 του μηνός έγινε η κηδεία. Αλλά πέθανε σήμερα, 23. Μήπως εννοεί Παρασκευή αυτό. Είναι 26 μάλλον. Ναι, άρα μήπως εννοεί μπερδεύτηκε και, την μέρα της κηδείας. Και μια πράσινη καρδιά, δεν ξέρω τώρα. Να σε καλά, Παναγιώτη, να σε καλά. Και παρακαλώ λίγο με τη λέξη σύντροφος. Ναι, ναι, να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Ναι, όχι, εμένα μ' αρέσει, γι' αυτό δεν θα τη χαραμίσουμε εμείς τώρα στα πράσινα εκεί. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, παιδιά. Σφυροδρέπανες. Λοιπόν. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, Παναγιώτη. Ναι. Τι θα καταλάβει. Γιατί δεν κατεβαίνεις πρόεδρος για το Πασόκ. Μπας και έχετε καμιά ελπίδα. Δεν υπάρχει Πασόκ. Ναι, εντάξει. Το κοινάλ. Όχι, δεν υπάρχει. Μετά τις 23 Ιουνίου του 1996 δεν υπάρχει. Ναι, αλλά έσφιξε τη γροθιά σου με τη μύτη. Ναι. Αυτό, μέχρι εκεί. Εντάξει. Αυτά και με το σπόρο, ναι. Λοιπόν, να πούμε, παραλείψαμε βέβαια. Εντέχνως το παραλείψαμε, γιατί θα το κάνουμε έτσι θέμα γέφυρα. Ναι, το παραλείψαμε και δεν ξέρω τι παραλείψαμε, αλλά εντέχνως το παραλείψαμε. Να πούμε ότι χθες είχαμε δύο παιχνιδάκια στη Super League για τα play out. Εκεί όπου ο Πανιώνης νίκησε μέσα στη Λαμία, 0-1. Πού είναι η σημαία. Ναι. Πού είναι η σημαία. Ντροπή σου να λες τέτοια πράγματα. Και η Λάρισα, η μεγάλη ομάδα του Κάμπου, νίκησε τον Βόλο. Νομίζω ήταν ώρα να δούμε μια καλή εμφάνιση. Με 3-1. Από, ναι. Μπακασέτας, είδες γκολάκι που πέταξε και την τραπεζπορ του. Τους έσχισε την τραπεζπορ. Άντε, ρε. Ναι. Έριξε την τραπεζπορ από κορυφή. Τους χαλάει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, επίσης χθες είχαμε για την Premier League
την πεντάρα τη City επί τη Μπέρνλι. Αδιάφορα μάτσα. Γιατί η City είναι πιο έτοιμη να παίζει άδεια γήπεδα. Το ναι, ξέρει, ναι, το έχει κάνει. Ναι, ναι, έχει συνεχίσει. Δηλαδή τώρα για τον Ατρόμητο τη Αγγλία, μωρέ. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Ωραία. Να πούμε σήμερα τι έχουμε και να κάνουμε ταυτόχρονα και τις προβλέψεις. Ναι, μας. Για πες, είσαι για πες. Πάντα. Ωραία. Βλέπω Premier League δύο παιχνίδια. Leicester Brighton. Ναι. Εγώ θα δώσω άσο. Και εγώ θα δώσω. Ωραία. Και Tottenham West Ham. Άσος και over. Άσος και over Tottenham. Συμφωνώ. Α, συμφωνώ με τον άσο. Θα δώσω και εγώ άσο. Πάμε στην Ισπανία. Εκεί που έχουμε Valladolid Getafe. Χ. Άσο εγώ. Λεβάντε Αθλέτικο Μαδρίτης. Διπλό. Διπλό θα δώσω κι εγώ. Και Μπαρτσελόνα Μπιλμπάο. Δεν νομίζω να κάνει κι άλλη γκέλα. Ναι, θα κάνει κι άλλη γκέλα Μπαρτσά. Για να βγει από τη δύσκολη θέση για να χάσει το πρωτάθλημα. Εγώ θα δώσω άσο. Για να δω αν έχουμε κανένα άλλο πρωτάθλημα έτσι που μπορούμε να δώσουμε. Ιταλία δεν έχει. Κάποια στιγμή τώρα αύριο μεθαύριο. Έχει Ιταλία, ναι. Τέσσερα μάτσα όλα. Ωραία, αυτά θα δώσουμε. Τέσσερα και δύο τα αγγλικά ήταν, έξι. Ναι. Και τρία τα ισπανικά, εφτά, εννιά μάτσα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, και η Ιταλία λοιπόν έχουμε Βερόνα Νάπολη. Χ. Βερόνα εντός έδρας. Ναι, η Νάπολη τώρα χωρίς, πήρε και το κύπελο. Τέλειος χρόνια. Χ θα δώσω κι εγώ. Σπαλ Κάλιαρη. Τι μάτσα είναι αυτό τώρα. Σπαλ Κάλιαρη. Διπλό. Σπαλ Κάλιαρη. Κάλιαρη, Κάλιαρη. Χ. Μη σου πω κι άσος. Χ. Τζένοα Πάρμα. Άσος. Τζένοα Πάρμα, άσος. Τζένοα καίγεται. Πάρμα διάφοροι, άσος. Τζένοα Πάρμα, άσος. Και Τωρίνο Ουντινέζε. Άσος. Άσος. Χ θα δώσω. Ναι. Χ σε όλα. Έτσι. Αυτά. Ωραία. Δώσαμε. Έχουμε ακόμα 5 λεπτάκια. Θες να. Όχι, σε αυτό το πεντάλεπτο. Ναι, πες τι θέλεις. Τι θα κάνεις, θα χορέψουμε σε αυτό το πεντάλεπτο. Όχι, τον καιρό θα έλεγα έτσι. Για πες τον καιρό, για πες τον κακό μας τον καιρό. Λοιπόν. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη μας είναι στους 22 βαθμούς. Τώρα ευτυχώς έφτιαξε μουσική, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει, ξέρουμε. Το τελευταίο ημίωρο ξέρω πώς σας πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης με μια υποψία συννεφιάς. Και έτσι θα είναι όλη μέρα. Υπάρχει και μια πιθανότητα να ρίξει καμιά ψυχάλα το απόγευμα το βραδάκι. Πάντα αυτή την υποψία συννεφιάς δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή κοιτάς πάνω. Είναι σύννεφο αυτό ή όχι. Ή δεν βλέπω. Ναι. Και τρίβεις τα μάτια, κάνεις λίγο έτσι. Α, έφυγε το σύννεφο. Και μετά λοιπόν πάμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με ηλιοφάνεια. Λίγο την Πέμπτη ίσως μας κάνει καμιά κουτσουκέλα. Και θερμοκρασία σταθερά. Χαμηλή θερμοκρασία της ημέρας εκεί στους 19-20 βαθμούς και ανώτερη θερμοκρασία θα φτάσουμε την Κυριακή μέχρι και τους 31, πιθανόν και 32. Να πούμε ότι, να δώσουμε τώρα την είδηση, ναι, ότι από Δευτέρα Τρίτη πάμε σε 34-35. Αυτά και με τον καιρό. Να πούμε ότι μας ακούτε ζωντανά. Ναι. Αθλητικός Λίμπερο, ναι. Φρέντο Κωνσταντίνο, εδώ αυτά. Παρέα με Κωνσταντίνο Παπαδομολάκη. Και Κωνσταντίνο Τσίψιο. Από τις 6 μέχρι τις 8. Ωραία. Στέλνετε FM, αφήνετε ένα κενό, δεν γράφετε κενό. Και το αποστέλνετε στο 54222 με κόστος 0,62 ευρώ ανά SMS. Μας ακούτε επίσης στο δεύτερο και τρίτο πόδι, στο στριμωνικό κόλπο, στην Καβάλα και στη Βόρεια Θάσο, μέσω του Space 92,2. Είδες, αυτά δεν τα προλάβες. Το Space, όχι. Είναι καινούριο χαρτί αυτό. Τι λέρε, φίλε. Έχουμε γεμίσει χαρτιά εδώ. Για ξαναπες τις περιοχές. Δεύτερο, τρίτο πόδι, στριμωνικό κόλπο, Καβάλα, Βόρειο Θάσο, κάλυψη μέσω Space 92,2. Α, και στην Καβάλα. Δράμα. Ναι. Τα δράμα, άμα μας ακούτε και στη Δράμα. Γιατί, ρε φίλε, τι έχει δράμα. Η Δράμα σαν πόλη, να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, αλλά ο κόσμος είναι. Και στα δύο δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Μέσω του Radio Sound 93,8 και στη Χαλκιδική μας ακούτε επίσης σε Λίμπερο. Πού? Στο πρώτο. Εντάξει, το πρώτο. Πού? Αφού. 107,4. Α, κάνουν καλά. Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει. Τώρα δράμα. Τι δράμα. Και άμα είσαι από κάπου. Έχει φάει σφαλιάρα από δραμινό. Έρχεται τώρα, τι βλέπω. Τι βλέπω να έρχεται. Ο σύλλογος δραμινών κάτω Θεσσαλονίκη εδώ θα σου πω εγώ. Μαζευτούν. Να. Δεν επεκτείνω. Α, το Σάββατο που ήταν 20 Ιουνίου. Ναι.
Ήταν η μέρα που έγινε ο σεισμός του 78. Εγώ το 78. Δεν ζούσα ούτε εγώ. Ναι. Ήμουνα στη γυλιά της μαμάς μου. Σε 79. Ναι. Α. Όχι, ρε, ήμουν στη γυλιά της μαμάς μου το 78 τότε που έγινε ο σεισμός, αλλά βγήκα το 1992. Γι' αυτό βγήκα. Αλλά βγήκα το 92. Είχα μια μικρή 14 χρόνια ήμουν μέσα στη γυλιά. Πήγα γυμνάσιο. Μωρό ελέφαντα, 28 μήνες με είχαμε. Γυμνάσιο πήγα κατευθείαν μόλις βγήκα την επόμενη μέρα. Ωραία. Τι θα πει ανέκδοτο ή μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Άμα θες μπορώ να διαβάσω μερικά ζωδιάκια προλαβαίνω. Α, ζώδια. Που ξέρεις, έχω ψηλιαστεί, έχω υποπτεύομαι ότι εκεί στον οροσκόπο.gr μας λένε καλά ζώδια και καλές ειδήσεις για να μπορούμε να βγούμε. Ανεβάζουν ψυχολογικά. Ναι, γιατί εγώ δεν είδα μεγάλη επιτυχία χθες που είπε, λέει, θα έχετε κάτι ειδήσεις και τέτοια σε θέματα, μάλιστα. Δεν είχε τίποτα. Όχι, δεν είχα κάτι. Ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι και καρκίνος, ναι, και μας είπε, είχε. Και ταυτόχρονα ξεμπερδεύουμε και με τον Δημήτρη από τη Γερμανία που είναι και αυτός καρκίνος. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε με καρκίνο. Λες καρκίνους, λες λέοντες που ήταν, ναι, που είναι ο φιλάρετος. Λέω shooters. Ναι. Και κανονιέρες. Λοιπόν, όχι υδροχός, τι είπαμε. Σκορπιός. Σκορπιός και ήχθης. Λοιπόν. Καρκίνος. Φίλε καρκίνε, με τη σελήνη σήμερα στο ζώδιό σου σε χαρακτηρίζει δυναμισμός, λάμψη και θάρρος, αλλά και έντονη κοινωνικότητα. Παράξενο. Είσαι ιδιαίτερα ενεργός στις διαπροσωπικές σου επαφές και συναναστροφές και κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να είσαι όσο πιο αγαπητός και αποδεκτός γίνεται. Προσοχή μόνο στην νευρικότητά σου και την οξυθυμία σου, χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να σου προκαλέσουν προβλήματα και αναποδιές, χωρίς ουσιαστικό λόγο. Πάμε στα συστηματικά. Αν είσαι ελεύθερος, πάρε τώρα πρωτοβουλία. Κάτσε. Τι χάσμα ήταν αυτό. Η κάτωση αγώνας πρέπει να έχει εξαρθρωθεί πολλές φορές. Πάρε τώρα πρωτοβουλία και πλησίασε με αυτοπεποίθηση και σιγουριά το άτομο που σε ενδιαφέρει. Οχ, βλέπω να έχουν καταγγελίες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τώρα να έχεις την ανταπόκριση που θες. Αν είσαι δεσμευμένος, η έκφραση των συναισθημάτων σου αλλά και η δράση σου σήμερα είναι απόλυτα τιμίας και ειλικρινής. Γεγονός που γοητεύει τον σύντροφο ή τον σύντροφο και τον κολακεύει. Προβλέψεις για επαγγελματικά και οικονομικά. Επαγγελματικά, αν αρπάξεις ευκαιρίες, θα έχεις την απόλυτη επιτυχία σήμερα. Άρπαξε την επιτέλους! Την ευκαιρία. Εννοείται. Οικονομικά όμως πιθανό να κάνεις έξοδα που θα μετανιώσεις, γι' αυτό κάνε οικονομία. Αυτά ο καρκίνος. Κάντε οικονομία, βάλτε λουμινέξ. Πάμε. Μπορείς να μην δείχνεις ότι είσαι πάνω από 30. Λοιπόν, υδροχός. Όχι, κάτσε, λέω ότι πρώτα. Τρυπάτε μια φορά. Τι ωραία διαφήμιση. Θα πεις ποια. Τι διαφήμιση βγάλεις. Το νου. Που έλεγε. Αγνό. Το αγνό, το αγνό, ναι. Πίνω αγνό. Λοιπόν, πάμε που... τα φίλια Σκορπιούς. Λέοντες. Αγαπητέ Λέοντα, η ενισχυμένη σου διάθεση και η αυξημένη διορατικότητά σου θα σου δώσουν αρκετές λύσεις που χρειάζεσαι σε θέματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Μπορεί σήμερα να εντείνεται η ευαισθησία και ο συναισθηματισμός σου, όμως πια αναγνωρίζεις απόλυτα τις ανάγκες σου και μπορείς και πάλι να κάνεις σχέδια και προγραμματισμούς για το άμεσο ή το μακρινό μέλλον. Γιατί γελάτε. Δεν είναι ώρα για δράση, αλλά για οργάνωση. Παρακαλώ. Αν είσαι ελεύθερος, φιλάρετε, μην επιτρέπεις στον εαυτό σου να παρασύρεται στα μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Γιατί κορυδεύεις τον άνθρωπο τώρα, ή κορυδεύεις εμένα ακόμη χειρότερα. Εύχομαι δηλαδή να κορυδεύεις τώρα. Αν είσαι δεσμευμένος, επίσης θα υπάρξουν κάποιες απογοητεύσεις, αφού η καλοπροαίρετη και υποχρεωτική σου συμπεριφορά έδωσαν το δικαίωμα στο τέρι σου να εκμεταλλευτεί κάποιες καταστάσεις και την καλοσύνη σου. Καλά, αυτό γίνεται παντού. Πάντα. Προβλέψεις για επαγγελματικά και οικονομικά. Απέφυγε τη μυστικοπάθεια σήμερα, διότι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον εργασιακό σου τομέα. Οικονομικά βρίσκεις λύσεις που θες, έστω και αργά. Πάμε Σκορπιούς. Πάμε Σκορπιούς και μετά πάμε και Αθερίνες. Φίλε Σκορπιέ, σήμερα μετατρέπεις επιθυμίες και ανάγκες σε δράση και αποτελεσματικές πράξεις, γεγονός που θα σε οδηγήσει στην επιτυχία και την ικανοποίηση. Η συμπεριφορά σου στους άλλους θα είναι άμεση, καθαρή και τίμια, γεγονός που θα σε κάνει περιζήτητο και ιδιαίτερα αγαπητό στους κοινωνικούς κύκλους. Να, είδες, εγώ δεν εμπιστεύομαι. Τι γίνεται. Δύο εβδομάδες ερήμαι, πάει τάπα σε καλές ειδήσεις. Δεν γίνεται. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό για Σκορπιούς. Το μυαλό σου τρέχει με χίλια. Καλά, εδώ και κάνει λάθος. Και είσαι έτοιμος κάθε στιγμή, πανέτοιμος να απολαύσεις τις χαρές ζωής. Προσοχή μόνο στην τάση σου για βιασύνη και γκάφες μετακινήσεις. Βλέπω εγώ να μην έρχομαι αύριο. Α, πονάω ήδη.
Αν είσαι δεσμευμένος στα αισθηματικά, σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα να κάνεις συζήτηση που εδώ και καιρό ήθελες. Τι είμαι, εγγύος. Με τον σύντροφό σου να βρείτε μόνιμες λύσεις. Είναι για γυναίκες είναι αυτό το site, εντάξει. Μπορεί, ετοιμάσου. Αν είσαι ελεύθερος, η έντονη διάθεσή σου για ερωτική περιπέτεια και νεμελιά ίσως σε οδηγήσει σε ανέμελο φλερτ, ερωτικό παιχνίδι, μηνύματα από το άτομο που σε ενδιαφέρει ή ακόμη και μια νέα συναρπαστική γνωριμία. Να ακούνε οι ξαδέρφες, άμα θέλουν για συνέχεια συναρπαστικές γνωριμίες. FM κενό. Και τα ξαδέρφες. Το μήνυμά σας. Φαγώθηκες. Φαγώθηκες. Πάμε ηχθείς. Εγώ δεν είμαι γλέτσος. Εντάξει. Προβλέψεις για επαγγελματικά οικονομικά. Χρειάζεται προσοχή επαγγελματικό στο για μένα λες τώρα. Όχι, περίμενε για επαγγελματικά να τελειώσω το. Γιατί πολύ πιθανό να προσανατολιστεί σήμερα για λόγους ανεμελιάς. Οικονομικά θα προκύψουν κάποια μικρά έξοδα για μετακινήσεις. Πάλι. Πάμε καμιά Αθήνα πάλι. Και να προσέχεις τις μετακινήσεις και έξοδα θα προκύψουν. Δηλαδή δεν πρέπει να κουνηθείς κάτι. Τι είσαι, τι είσαι, συντροχό. Ιχθείς, ρε. Δεν σε έβρισα εγώ. Δίπλα-δίπλα είναι μόνο. Δίπλα-δίπλα, αλλά εντάξει. Νερό είναι το ένα, από το νερό βγαίνει και το άλλο. Φίλε ηχθεί, σήμερα η μέρα απαιτεί να την απολαύσεις. Πες ναι στο πάθος, το θάρρος και την θέληση και θα δεις ότι το παρόν κρύβει πολλές στιγμές καλοπέρασης και διασκέδασης. Ευνοείται ιδιαίτερα η προβολή προσωπικών ταλέντων. Γεγονός που θα σε τραβήξει όλα τα βλέμματα του θαυμασμού πάνω σου. Κάθε θα σε βλέπουν κιόλας δηλαδή. Και θα σε ταροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Το μόνο που ίσως πρέπει να προσέξεις σημερινή μέρα είναι τα παράθυρα, να τα έχεις κλειστά. Είναι η τάση σου για έπαρση και υπερβολική δράση. Για έπαρση. Και υπερβολικό δράμα. Α, και για υπερβολική έπαρση. Δράμα. Διάβασα και λέω αυτό που λέγαμε για το δράμα. Αν είσαι δεσμευμένος, ναι, η σχέση σου σήμερα θα είναι στα καλύτερά της. Απολαμβάνεις με τον σύντροφό σου. Με τον σύντροφό σου. Επιθυμία, χαρά, αυθορμητισμό, ειλικρίνεια και πάθος. Αυτοί ανοίγουν το λεξικό. Όλα και βάζουν και βάζουν. Και σου λέει πρέπει να το κάνω μια παράγραφο. Μήνυμου τόσες λέξεις. Αν είσαι ελεύθερος, η ερωτική σου τύχη θα φέρει κατακτήσεις, φλερτ και επιτυχία σε ερωτικές αναστροφές σου. Ένας μεγάλος έρωτας έρχεται. Μόνο για σήμερα, έτσι. Αύριο μπορεί να σου δώσει εγώ. Ναι, γεια σας. Οικονομικά, επαγγελματικό τομέα, κάποιες συγκυρίες σε βοηθούν για να πετύχεις σημαντικές φιλοδοξίες. Οικονομικά χρειάζεσαι λίγη προσοχή ή υπερβολική σου γενναιοδορία. Α, αυτό ξαναπες το. Αφετά. Ωραία. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Είμαστε 32 λεπτά, 33 μετά τις 7. Επανερχόμαστε για το τελευταίο λιμπερό, κομμάτι. 107,4 ζωντανά. Τι έχουμε για μετά? Έχουμε ανέκδοτο, έχουμε μια ειδησούλα έτσι ωραία από, ναι, όχι ειδησούλα, ερευνούλα, ναι, από, έτσι, από την καθημερινότητα, από τη ζωή. Βγαλμένα από τη ζωή. Βγαλμένη. Ναι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε. Με το φιλαράκι στο Παντελίδη μπήκαμε, είδες. Ναι, 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 ναι. Που έχεις ιδιαίτερη συμπάθεια. Λοιπόν, να ακούτε αθλητικό λίμπερο 107,4, χαιρετώ και τον Ιάσονα ο οποίος συντονίστηκε. Γεια σου, Ιάσονα. Όλοι πάνε τώρα για δουλειά και συντονίζονται. Είναι η αλήθεια. Για να δούμε λίγο αν έχουμε έτσι κάποια... Ναι, 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 μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε έτσι να πούμε... Κοιτάξουμε ένα έτσι σύντομο... Τι ανέκδοτο. Ναι. Έχεις εσύ κάτι σε ανέκδοτο? Όχι, ευχαριστώ. Α, δεν πολύ. Έχεις... Δεν κάνω τέτοια εγκλήματα εγώ. Πώς λέγονται... Το βλέμμα σου με ανησυχεί, ναι, να ξέρεις. Πώς λέγονται οι εκατομμυριούχοι που δεν είναι ψύχρεμοι? Για πες. Κρίση πανικού. Ρε εσύ, καλό ήτανε. Δεν ήταν κακό. Τι κάνεις εσύ? Να, έβγαλα το σκύλο μου βόλτα. Πω πω, άσχημο όνομα. Αυτά ήταν τα δύο που είχα για σήμερα. Τρέγει, ακούς? Εντάξει. Εγώ φταίω μετά, ε. Εγώ δεν ήθελα, με χάλασανε. Με χάλασανε, με διαμόρφωσανε το χαρακτήρα μου. Ωραία, ακούτε λοιπόν, φέρετε τον Κωνσταντίνο, ζωντανά είμαστε. Ναι. Εδώ στον αθλητικό λίμπερο 107,4, είμαστε 18 λεπτάκια πριν τις 8. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας στο 231-0287 και 38, για να μας θέλετε να μας πείτε κανένα σοβαρό ανέκδοτο έτσι να γελάσουμε. Ναι, και αυτό γίνεται. 231-0287 και 38. Αλλά δεν θέλουμε σοβαρά ανέκδοτα. Θέλουμε, ναι, ρε, να είναι ποιοτικά, τέλος πάντων. Όχι σοβαρά, να είναι ποιοτικά. Ποιοτικά. Ναι. Πιστεύεις ότι το κοινό μας έχει ποιοτικά ανέκδοτα? Ναι, καλύτερα, πιο ποιοτικά τα δικά σου. Αμφιβάλλω. Παίχτης του Ρουκ Ζουκ είπε ότι η Καβάλα είναι χωριό στη Θεσσαλία. Το Θεσσαλία, άμα το βγάλεις, το χωριό μένει το. Ωρε φίλε. Το επιτίθεσαι και στην Καβάλα. Σε όλες τις πόλεις επιτίθεμαι. Και στη Θεσσαλονίκη επιτίθεμαι. Κατέβαγε περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Τα μόνα καλά μέρη στη χώρα είναι. Έχεις πιάσει τώρα από εκεί. Δράμα, Καβάλα. Ναι.
Αύριο θα θάψει σίγουρα Χαλκιδική Σέρες. Χαλκιδική δεν υπάρχει, παιδιά. Δηλαδή, ειδικά στον δρόμο δεν υπάρχει Χαλκιδική. Άμα δεις τώρα να. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Άμα δεις μπροστά σε πινακίδα. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Καλά, σε όλα τα επίπεδα. Ναι, ναι, ναι. Και όπως θέλει ο καθένας να το ερμηνεύσει. Ναι, ναι, ναι. Χαλκιδική τώρα, εντάξει. Δεν σ' αρέσει, ε. Μην ξαπάς, ρε. Πάνε, κάνε μπάνιο στον Κορινό. Καλά, μεθόν, στο καλά δεν είπαμε τώρα να πας Κατερίνη. Δεν σου αρέσει η Χαλκιδική. Νομίζω, επειδή δεν σε και στην Κατερίνη. Νομίζω άμα δεν έχει σπίτι στην Κατερίνη, τέτοιο πιερίες και τέτοια. Εντάξει, ναι. Που εκεί δικαιολογήσει γιατί έχει σπίτι. Άμα πας για μπάνιο, εκεί, γι' αυτό πήγαμε εκεί. Άμα πας για μπάνιο εκεί και δεν πας Χαλκιδική, πρέπει να, να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, να ασχολείσαι με την πίεση. Ε? Είσαι ξεχωριστό. Γιατί. Πες με ένα λόγο που το έκανε αυτό. Ήθελα να το κάνω στον αέρα αυτό. Βάλτο τέρμα, δεν λέει. Γι' αυτό και εγώ το έκανα τέρμα. Βάλτο τέρμα. Βάλε το τέρμα. Το λέει στο Γιώργο της Αγόρας αυτήν την εκπομπή. Βάλε το τέρμα. Βάλτο τέρμα. Φωνάζει κάποιο από την κερκίδα. Βάλτο τέρμα. Και το έκανε το βούλευτο. Α, έτσι είναι. Λοιπόν, θα σου πω για Κατερίνη. Με την πλέση μία, ε. Είναι Παρασκευή βράδυ. Είναι Τρίτη πρωί. Κατάλαβα. Α, εννοείται. Τι ζών. Λοιπόν, είναι Παρασκευή βράδυ, 9 η ώρα. Τι κάνουμε, βγαίνουμε. Είναι να έρθει φιλαράκι μου, ο οποίος έχει καταγωγή από εκεί. Θα σου πω και το χωριό. Καταγωγή κιόλας από Κατερίνη. Ναι, όχι κιόλας μέσα από την Κατερίνη. Από τη Βροντού. Βροντού Κατερίνη. Η Βροντού είναι δίπλα στη Νέα Έφεσο. Τέλος πάντων, 9 η ώρα το βράδυ Παρασκευή. Είναι να έρθει Σάββατο αυτός. Κρίση πανικού θα με πιάσει. Είναι να έρθει Σάββατο. Αυτή η πλούσια που δεν είναι. Και προσφέρθηκα να πάω να τον πάρω Παρασκευή βράδυ με τη μηχάνη από τη Βροντού Κατερίνη για να τον φέρω Θεσσαλονίκη. Και πήγε να βάλει ζώνη στη μηχανή. Κάτι. Δεν ξέρω. Όχι. Φτάνω λοιπόν, περνάω την Κατερίνη στην Εθνική Οδό και βλέπω την ταμπέλα εκεί για Έφεσο Βροντού. Ρε φίλε, ειλικρινά σου λέω, δεν έχω δει τέτοιο δρόμο ξανά στη ζωή μου. Δηλαδή με το που βγήκα από την Εθνική Οδό, νόμιζα ότι κατέβηκαν εξωγήινοι, θα με επιτεθούν λύκοι και αρκούδες. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι η Εθνική Οδός και μετά είναι το χάος. Ναι. Έκανα από την Εθνική Οδό μέχρι τη Βροντού γύρω τα 15 λεπτά περίπου. 15 λεπτά. Τα χειρότερα οδηγικά μου 15 λεπτά στη ζωή μου. Ένα χωριό, παρεπιπτόντως. Και άμα χαθείς εκεί δεν ρωτάς. Ναι. Ευτυχώς έχω μια εφαρμογή στο κινητό και με βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Ένα εκπληκτικό χωριό όμως. Δηλαδή στο μέσο του πουθενά. Δηλαδή οδηγούσα, Κώστα, και έβλεπα στο βάθος κάτι φωτάκια. Ξέρεις που οδηγάς σε σκοτάδι εντελώς και βλέπεις στο βάθος ένα χωριουδάκι και φαινόταν, ας πούμε, και λόγω του GPS ότι πηγαίνω εκεί. Στη Βροντού, έτσι αυτό. Ναι. Εκπληκτικό χωριό, εκπληκτικά όμορφο χωριό, εκπληκτικά τετραγωνοποιημένο χωριό. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν είχε αυτά τα χωριά που είναι έτσι, οι δρόμοι, οι στροφές. Τετράγωνα όλα. Πολύ ωραίο χωριό και πολύ ωραία μαγαζάκια είδα. Δηλαδή, στη Βροντού. Ναι, ρε φίλε, ο κεντρικός ο δρόμος εκεί που πήγαινε στην πλατεία είχε, ρε φίλε, 6-7 μαγαζιά, μεγάλο σπορ καφέ, πιτσαρία, νεανικό καφέ για την νεολαία, ωραία φαναράκια στην πλατεία. Πολύ δηλαδή ωραία. Βγαίνει ο, να το πω, κοινοτάρχης. Ο Βροντιανός. Ο Βροντιανός ο κοινό, και λέει να μαζευτούν εδώ τα νεολαία, τα πολύ παιδιά. Ωραία. Πλατεία, ωραία, εκκλησία, ξέρω στο εγώ. Στο πολιτιστικό κέντρο, φανάρια, στην κοινότητα. Πάρα πολύ, μ' άρεσε. Στο μέσο του πουθενά, αλλά μ' άρεσε. Και ο δρόμος κάκιστος για να πας, αλλά εντάξει. Καλά είναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω για την Κατερίνη και για την Βροντού. Αρχικά είναι εκείνα όλα τα μέρη. Και να καταγγείλω το θέμα των διοδίων, ρε φίλε. Είχα καιρό καλά, να το ζήσω. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να περνάς. Πόσα διοδία πλήρωσα, δύο μέχρι την Κατερίνη, δύο. Ναι, αλλά τα οποία είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, ρε φίλε. Δηλαδή, μετά από 10 χιλιόμετρα είναι το επόμενο.
Μετά τα Μάλγαρα είναι, όχι του Αιγινίου. Του Αιγινίου είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια είναι τα δεύτερα. Μετά τα Μάλγαρα τέλος πάντων. Πολύ, πάρα πολύ κοντά. Του Λιτοφόρου. Ναι, ναι, νομίζω ναι. Ναι. 10 λεπτά δεν έκανα για να φτάσω. Ναι, δεν είναι, είναι κοντά κοντά. Είναι κοντά, κοντά, είναι κοντά. Εγώ για εκείνη την περιοχή έχω. Πόσοι Έλληνες είμαστε wannabe Ιταλοί, θέλουμε να γίνουμε Ιταλοί, ρε παιδί μου, έτσι. Είναι αυτή, ναι, η φήμη ότι οι Έλληνες θέλουν να γίνουν. Ναι, ναι, αυτό. Λέμε, ναι. Οι Πιεριώτες, Κατερίνη και τέτοια, είναι wannabe Λαρισαίοι. Είναι, ναι, ό,τι περίσσεψε από τη Λάρισα πήγε εκεί. Ναι. Άμα ακούσει σε προφορά και σε τέτοια. Τώρα θέλω να επιβεβαιώσει ο κύριος Κώστας. Έχουμε και κύπελο αύριο. Μην έρθουν οι σπεράδες από κάτω και μας κυνηγάνε. Ναι, αυτό είναι. Δεν ξέρω τώρα τι. Που εγώ έχω επαφές εκεί. Εδώ ένα Skype να κλείσουν εκεί πέρα στον Αντένα. Κλείστε το Skype, ρε παιδιά. Από τον άνθρωπο δεν το βλέπουμε. Μπράβο. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να θίξω, μια και πιάσαμε τέτοια, ότι. Πού είναι οι πιο ωραίες γυναίκες στην Ελλάδα. Αυτό είναι έρευνα ή... Όχι, δεν είναι έρευνα, είναι δικό μου, δικιά μου ερώτηση. Θέλω να μου πεις εσύ πού θεωρείς τα top 3 θα μου δώσεις. Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα. Σίγουρα. Ναι. Κρήτη. Κρήτη, ε, ναι. 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 Και όχι Αθήνα, ναι, δεν και... θα την έβαζα την Αθήνα. Ούτε Πάτρα θα βάλω. Λάρισα. Λάρισα. Σέρες. Αυτά τα δύο είχα στο μυαλό μου. Αλλά νομίζω Λάρισα λίγο υπερτερή. Α! Τι όχι. Είναι. Τα παίρνω πίσω και τα δύο. Λοιπόν, βάζω πρώτα. Κυλκής. Θα βάλω πρώτα. Η πρώτη θέση είναι πολύ ντέρμπι. Έχει γυναίκες ο Κυλκής. Όχι. Α. Έχει Κυλκής. Υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, θα βάλω πρώτη θέση με πολύ ζόρι. Θα βάλω την Κρήτη. Ο άλλος φαγώθηκε. Ο Ιάσονας. Στα public έχει ωραίες γυναίκες. Φαγωθήκατε ρε. Λοιπόν, θα βάλω πρώτα την Κρήτη. Θα βάλω δεύτερη Θεσσαλονίκη με ουσιαστικά ισοβαθμία. Ναι. Και θα βάλω στην τρίτη θέση φίλη τη Θράκη. Γενικά Κομωτινές και τέτοια. Ναι, θα σου πω Κομωτινή Ξάνθη. Αυτές τις δύο πόλεις θα σου πω. Το έχω δει, δηλαδή το έχω ζήσει και εντυπωσιάστηκα θετικά. Για πες εσύ. Εγώ θα βάλω Θεσσαλονίκη. Ναι. Θα βάλω Σέρες. Και θα βάλω. Γουστάρει παρέα. Και θα βάλω και Γιαννιτσά. Εντάξει, εγώ τώρα θα πάω σε αυτά που έχω πάει τώρα. Να μην πω νησιά. Δηλαδή, νησιά δεν έχει μόνιμους. Τι να πεις, Κερκυραίες. Να είχαμε να λέγαμε. Γιαννιτσά. Και το πάνω λογικά. Γιαννιτσά έχουν βγάλει πάρα πολύ καλό κόσμο σε γυναίκες. Σε άντρες δεν έχουν βγάλει τόσο. Τίποτα εδώ, Αλεξάνδρεια. Στο Γιδά. Στο Γιδά. Εντάξει, άλλοι καλημέρα, Κωνσταντίνε. Οι άλλοι γιατί λένε ότι είμαστε στην τέτοια, είμαστε στο Κυλκής και έχει ωραίες γυναίκες που το υποστηρίζουν. Γιατί όλες. Δεν έχουν δει κάτι άλλο εκτός από την μπαλάμη του, ίσως. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Εννοώντας ότι του τρώει, ρε παιδί μου, γιατί παγουρίζει αυτό. Δεν εννοούμε κάτι άλλο. Αυτό. Ντροπή μου. Μάλιστα, λοιπόν. Και κάτι ήθελα να σα πω και το ξέχασα. Α! Εντυπωσιάστηκα χτες το απόγευμα, 7.30-8 η ώρα, πήγα στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Με τι εντυπωσιάστηκα. Με τον κόσμο. Α, που τρέχει. Σοκ! Εσύ τι πήγες να κάνεις είναι το θέμα. Πήγα ένα αθλητή μου να πάει να τρέξει. Α, αυτό, εντάξει. Και ήμουν εγώ με τη μηχανή. Να πάει στον καλύτερο. Ναι. Στέφανος Μάμαλης. Δηλαδή ο άνθρωπος στεγνός. Είναι 50 και χρονών. Στίβος. Ακούει ο Στέφανος Μάμαλης που τον είπες 50 τόσο χρονών. 50 τόσο χρονών που τον είπες. Δεν είναι. Λιγότερο 50. Πες, παιδί μου, πες είναι 35, ξέρω εγώ. Θα πω 50 παρά τότε. Α, ναι. Σε κάθε δεκάλεπτο θα είναι 50. Ναι. Με έκανε εντύπωση ο κόσμος που περίμενε, γιατί μπαίνεις με χαρτί πρέπει να έχεις ότι υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είχες ασθενήσει από κορονοϊό κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος, πραγματικά. Και εγώ, όπως είπες, με τη μηχανή, ναι, έκανα μεταβολή, άφησα τον παίχτη μου και έφυγα. Εννοείται αυτό, εννοείται. Αλλά θα πάω σήμερα γυμναστήριο, αλήθεια. Θα πάω. Ναι. Ναι, θα πάω. Θα βάρεις, θα κάνεις εκεί βάρη. Βάρκιζα και τέτοια. Ναι. Θα πάω να κάνω λίγο διάδρομο. Θα πάω. Με έπεισε ο Μαυράκης χθες. Χθες τον είδα, ναι. Είδες. Με λέει, α! Ο Μάμαλης τώρα μου το είπε. Σου έταξε το θέμα. Ή ο Μάμαλης ή ο Μαυράκης μου είπε, έλα λέει για καφέ αύριο. Και λέω, τι για καφέ. Για καφέ, εγώ στο γυμναστήριο για καφέ. Μέχρι για τέτοιο άνθρωπο. Ποτέ. Όχι, ποτέ. Ρε, μόνο μπήρες. Σουβλάκια, άμα έχει. Wow.
Την τελευταία φορά προ-κορονοϊού που πήγα στο γυμναστήριο, στο ΠΑΚ Ολυμπία, το κορυφαίο αυτό που έχει φτιάξει την κορμάρα αυτή την ωραία, ο Μαυράκης έτρωγε μπέργκερ. Μέσα στο γυμναστήριο. Έπρεπε να το βγάλει φωτογραφία, να το έχουμε αυτό. Το έχω βγάλει και φωτογραφία και βίντεο. Α. Όποτε διαφωνούμε σε κάτι, του στέλνω το βίντεο. Ναι. Με την δικαιολογία ότι δουλεύει ένας αθλητής του, ρε παιδί μου, σε ένα μπεργκεράδικο και του είπε να του φέρει ένα. Κάτσε. Μήπως μπορείτε να με πληρώσετε, γιατί πρέπει να κλείσω ταμείο. Ναι, κράτα και τα χθεσινά που έλειπε που τα είπα να τα γράψεις. Κερνάει σήμερα από τον Ολάκη. Όχι, εδώ. Κοπελιά, συγγνώμη τώρα που σε καθυστερούμε κιόλας. Κερνάει ο Κώστας γιατί κέρδισε και το στοίχημα. Και τι φταίμε εμείς δηλαδή που κερδίσαμε. Να, μην κερδίζουμε στοίχημα. Να μην κερδίζουμε στοίχημα. Όχι, να κερδίζαμε να κερνά. Ναι. Αυτά, θα πάω να γυμναστώ σήμερα, ναι. Το σκέφτηκε καλά. Ναι, τώρα το λέω αυτό. Τώρα δηλαδή θα πάω να κοιμηθώ ένα διωράκι να συμπληρώσουμε λίγο τις ώρες του. Τι γίνεται να πέρα, θα πέσω το κτίριο σε λίγο. Αυτό μάλλον έχουν στόχο, ναι, γιατί το βλέπω καταραίει σιγά σιγά το κτίριο. Ναι, θέμα είναι μπες κατά δω. Ναι, δεν έχει μείνει και πολύ πράγμα. Ναι, θα ξυπνήσω μετά και θα το σκεφτώ. Έτσι και το απόγευμα θα πάω, πάω. Και θέλω να πάω και πισίνα, ρε. Δεν έχω πάει ακόμα. Δεν έχω πάει. Γιατί? Μ' αρέσει. Όχι, γιατί να το κάνεις αυτό στον κόσμο. Πισίνα. Ναι. Πισίνα ή θάλασσα. Πισίνα. Γιατί δεν μου αρέσει φανατικά αυτό. Δεν μου αρέσει αυτό. Είναι ταλαιπωρία η θάλασσα. Είναι πισίνα τουλάχιστον. Εντάξει, ξέρω. Ταλαιπωρία ως προς τι. Είναι ταλαιπωρία. Πάνε παντόφλες, άμμος, τέτοια. Ξέρω εγώ, ένα στην πισίνα δεν έχει άμμο. Εκτός αν φέρατε άμμο εκεί πέρα σε καμιά πισίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος. Βιάζεσαι. Έπεσε το τραγούδι που κλείνουμε πάντα. Α, ναι. Ναι, αυτό είναι το τραγούδι που κλείνουμε. Ναι. Α, με το Σάκης. Παραπέντε πήγε, ωραία. Σωστός. Να, λοιπόν, μα αφήσει κάτσε, παιδί μου, κάτσε και με το αθλητήριο. Κάτσε και στον Κώστα Τζαρό. Το ρώτησες, βέβαια. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θα τα πούμε αύριο ξανά στις... Θα τα πούμε. Ναι, εννοείται. Ναι, ναι, γιατί αύριο έχουμε και το pre-game για τα κύπελα. Να δούμε. Κύπελα, κάνουμε μεγάλη κουβέντα αύριο για το μάτς. Ναι, να δούμε τι γίνεται με τους τραυματίες. 7 η ώρα παίζει ο Άρης. 7 η ώρα ο Άρης, 9.30 ο ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε αύριο καλύτερα αυτά, αύριο, πιο αναλυτικά. Αύριο. 6 ώρα αύριο ζωντανά εδώ, φέρε τον Κωνσταντίνο με Κωνσταντίνο Τσίψιο. Και Κωνσταντίνο Παπαδομονολάκη. Μείνατε στο Λίμπερο, στον αθλητικό Λίμπερο κατά 7,4 γιατί ακολουθεί ο τεράστιος, ο τρισμέγιστος. Ζούμου σου! Ο Τσατσαρός. Άμα σας ρωτήσει κανένας ότι ποιος ακολουθεί, θα του πείτε ποιος αυτός. 1-0. Αυτό είναι το μεσημέρι. Αυτό είναι το μεσημέρι, βέβαια, αλλά το ποιος αυτός, ο Κώστας Τσατσαρός. Σύνθημα το έκανα. Ναι. Ναι, αυτά λοιπόν. Λοιπόν, μένετε στο Λίμπερο, γεια σας, τα λέμε αύριο. Καλημέρα, καλημέρα.